Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Είμαι Δευτέρα, εδώ σε ώρα αιχμής, το γνώριμο ραντεβού. Και απόψε θα ανοίξουμε το φάκελο της αγοράς ακινήτων, αλλά και της εστίασης. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις τοπικές οικονομίες της Κρήτης, αλλά και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στη σκιά της παρατεταμένης ακρίβειας. Να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τους απόψινους καλεσμένους. Μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Μανώλης Κουμαντάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Κουμαντάκη. Καλώς σας βρήκα. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης του Ηρακλείου και δημοτική σύμβουλος, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Αντωνακάκη. Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, ο κύριος Χαράλαμπος Λεκάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Λεκάκη. Καλησπέρα. Και ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων του Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Αράπογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σας. Να πω στους τηλεθεατές ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε και με την κυρία Τσικιντίκου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, αλλά και την κυρία Κυριακάκη, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου των Χανίων. Θα ήθελα στο πρώτο ερώτημα να ξεκινήσω με ένα βίντεο, κύριε Κουμαντάκη, για να θέσουμε και τις βάσεις της συζήτησης. Πριν από καιρό είχατε μία συνάντηση με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, με τους βουλευτές, αλλά και με εκπροσώπους της περιφέρειας. Πάμε να δούμε τι συνέβη σε αυτήν τη συνάντηση και αμέσως μετά θα ζητήσω το πρώτο σχόλιο του κυρίου Κουμαντάκη. Η ανάκαμψη τόσο της τουριστικής όσο και της αγροτικής βιομηχανίας στην Κρήτη, στη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου με βουλευτές του Ηρακλείου, φορείς και την περιφέρεια. Μονόδρομο η λήψη αποφάσεων τη στιγμή που η βαριά βιομηχανία της χώρας αιμορραγεί. Σήμερα καλέσαμε όλους τους βουλευτές, όλο το πολιτικό σύστημα της Κρήτης, να τους μεταφέρουμε την αγωνία μας, να τους μεταφέρουμε κάποιες σκέψεις που πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν από την κυβέρνηση για το τεράστιο αυτό θέμα που κατατρώει την ελληνική οικονομία μας και θα δημιουργήσει στα επόμενα χρόνια ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό και ένα τεράστιο πρόβλημα. Μετά τη σημερινή σύσκεψη θα είμαστε σοφότεροι για να καταθέσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, αφορά τους ξενοδόχους, αφορά τους αγρότες, αφορά τους ιδιοκτήτες εστίασης. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει τον πρωτογενή μας τομέα, την παραγωγή και το τουριστικό μας προϊόν. Στόχος μας να παραμένει το καλύτερο για τους εργαζόμενους, ώστε οι επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων που σήμερα βρίσκονται σε αδιέξοδο να μπορέσουν να προσελκύσουν εργαζομένους. Ό,τι αφορά τον τουριστικό τομέα, έχουν γίνει αλλεπάλληλες οχλήσεις και κοινοβουλευτικός έλεγχος, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ξανακάνουμε με όποιον τρόπο γίνεται και στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας ξανά το επάγγελμα στον τουρισμό και τον επισιτισμό ελκυστικό. Με τον τουρισμό να πλήττεται από την έλλειψη προσωπικού, τη στιγμή που οι συνθήκες εργασίας με τα ωράρια και την εξάντληση τελικά αποθούν τον κόσμο να εργαστεί στον κλάδο, απαιτούνται τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων και των ξενοδοχείων, αλλά κυρίως για τη διασφάλιση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος. Η αύξηση των επιδομάτων αλλά και η διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που θα έδιναν ανάσα στον τουρισμό της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία, επειδή είναι περίοδος ανοίγματος, έχουν καλυφθεί και ανοίγουν έτσι που είναι, απλώς υπάρχουν ελλείψεις. Τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις πρέπει να γίνονται ορισμένοι να δουλεύουν περισσότερες ώρες και έτσι βγαίνει η δουλειά. Αλλά πρέπει να βρεθεί ακόμα και άλλο προσωπικό. Είναι ένα πρόβλημα που έχει λύσεις, αλλά θέλει καινοτόμες λύσεις, είναι δύσκολες και πρέπει να ξεπεράσουμε ορισμένα εμπόδια για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Και ο πρωτογενής τομέας υποφέρει και ο τουρισμός υποφέρει. Και το πρόβλημα αυτό είναι, το έχουμε πλέον εντοπίσει και τα τελευταία χρόνια και ειδικά και φέτο θα κινδυνεύσουν πολλές επιχειρήσεις να μην ανοίξουν καν τη νέα τουριστική σεζόν που προμηνύεται να είναι καλή. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού βαραίνει τον πρωτογενή τομέα και περιορίζει αισθητά τις καλλιέργειες και την παραγωγή σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προσπάθειες της κυβέρνησης για διακρατικές συμφωνίες, έτσι ώστε να καλυφθεί η έλλειψη των εργατικών χεριών. Ήταν μια σημαντική συνάντηση αυτή, κύριε Κουμαντάκη, γιατί θέσατε τα θέματα της αγοράς γενικότερα. Είδα και την κυρία Αντωνακάκη εκεί όσον αφορά τον επισιτισμό αλλά και όλους τους φορείς.
Μια αγορά που έχει περάσει λίγο στα ψηλά η κρίση που αντιμετωπίζει, γιατί εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση υπάρχει στη χώρα μας. Πολλοί είναι οι λόγοι. Λόγοι που έχουν θέματα μιας συνέχειας, μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, μιας χρηματιστικής κρίσης που περάσαμε, μια δεκαετία, άφησε μεγάλες πληγές, οι οποίες ακόμα αυτές οι πληγές δεν έχουν τακτοποιηθεί και είναι και δύσκολο να τακτοποιηθούν γιατί υπήρχαν δομικού χαρακτήρα προβλήματα. Μπήκαμε σε μια πανδημία, μπήκαμε σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό πόλεμο και στρατιωτικό αλλά και οικονομικό. Όλα αυτά σε μια οικονομία με διαρθρωτικά προβλήματα της δικιά μας οικονομίας. Έτσι όλα αυτά σαφέστατα έχουν επηρεάσει όλο το οικονομικό σύστημα της οικονομίας μας που αφορά και τη μικροοικονομία και τη μακροοικονομία. Τα προβλήματα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται. Έχουμε μεγάλα θέματα που αφορά σημαντικά κομμάτια όπως είναι τα επιτόκια που βοηθούν, δημιουργούν ένα μεγάλο θέμα στη ρευστότητα της κοινωνίας και της κοινωνίας των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Ένα τεράστιο θέμα και ένα μεγάλο πλέον θέμα το οποίο αναφέρατε προηγούμενα στο ρεπορτάζ σας, όπου ήταν μια πρωτοβουλία και αν διορθώσω ήταν της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι. Είναι που την χάνει να είμαι και πρόεδρος. Με όλους τους οικονομικούς φορείς κάτσαμε μαζί και συζητήσαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε όλους τους τομείς, σε όλο το πρίσμα του κυκλώματος, του οικονομικού κυκλώματος, με αποτέλεσμα αυτό το θέμα, αν δεν δοθούν λύσεις άμεσα, θα υπάρξουν στα επόμενα χρόνια μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία μας, στις επενδύσεις. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν επενδύσεις στην οικονομία μας χωρίς να στηριχθούν από εργατικό δυναμικό και πολλά άλλα προβλήματα. Αυτές λοιπόν τις θέσεις μας, οι οποίες καταγράψαμε από εμπειρία της καθημερινότητας και οικονομικού χαρακτήρα και πολιτικού χαρακτήρα, μεταφέραμε σε όλους τους βουλευτές της Κρήτης αυτήν την αγωνία όλου του επιχειρήν και σας κάνω και μία αντίθεση ότι ζητάμε από το Υπουργείο να πάμε μετά τις εκλογές, βέβαια τώρα έχουμε τις εκλογές δυστυχώς ή ευτυχώς τις ευρωεκλογές, να πάμε στο Υπουργείο πάνω και αυτές την αγωνία μας και τις συγκεκριμένες θέσεις μας να μεταφέρουμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να πραγματικά με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη πολιτική κατεύθυνση να μπει στην υπόθεση της υλοποίησης αυτών των θεμάτων, γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία μας. Κυρία Αντωνακάκη, επειδή στη διάρκεια της εκπομπής θα κάνουμε ξεχωριστή ενότητα για τον επισιτισμό, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, γιατί η αλήθεια είναι η καταναλωτική δυναμική της αγοράς επηρεάζει και την καταναλωτική δυναμική της δικής σας αγοράς, του επισιτισμού. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικότερα είναι μια πόλη και μια περιοχή που έχει πολύ μεγάλο αριθμό καταστημάτων εστίασης, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στις τουριστικές περιοχές από τα αστικά κέντρα και στα αστικά κέντρα από το κέντρο της πόλης στις περιφερειακές αγορές του Ηρακλείου, μιας και αναφερόμαστε στο Ηράκλειο. Θέλω τη δική σας εικόνα. Πώς είναι σήμερα αυτή η εικόνα για την εστίαση? Η αλήθεια είναι ότι η εστίαση εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα όπως και οι εμπόροι. Καλά είπατε, μιας και είμαστε ένα απόσπαστο κομμάτι και εμείς η αγορά θεωρείται και η εστίαση και τα εμπορικά. Το θέμα είναι το άλλωστε, ότι. Άλλωστε, αν έχει κίνηση η αγορά, ακριβώς, έχουν κινήσει και επηρεάζεται τα πολύ, πάρα ακριβώς. Πολύ. Και γι' αυτό βλέπετε ότι κάποιες μέρες όπου είναι τα μαγαζιά ανοιχτά, διπλές μέρες, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στα μαγαζιά, τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι στην καρδιά της πόλης μας. Βέβαια, τώρα και περιφερειακά μπορώ να πω ότι έχει αυξηθεί η δουλειά, γιατί ξέρετε ότι εμείς στο κέντρο αντιμετωπίζουμε πολλού είδους προβλήματα, τα οποία θα τα αναλύσουμε παρακάτω, για το τι ακριβώς συμβαίνει στο κέντρο της πόλης και για ποιο λόγο ο κόσμος προτιμάει την περιφέρεια πλέον και όχι τόσο την πόλη μας, για πολλούς λόγους. Το σίγουρο είναι το ότι εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Προσπαθούμε να τηρούμε την ισονομία, τουλάχιστον από την πλευρά του συλλόγου, να διεκδικούμε πράγματα που θα είναι σωστά και για την περιφέρεια αλλά και για τα μαγαζιά της πόλης μας. Γιατί μπορεί να είναι πόλος έλξης το κέντρο,
και για τους επισκέπτες μας, τους ξένους, όπως και τα παραθαλάσσια που λέτε ψημεία. Όμως θα πρέπει να τα δούμε μαζικά, γιατί αν περιοριζόμαστε είτε στους ελέγχους, είτε σε αυτά που συμβαίνουν μόνο στο κέντρο της πόλης, δυστυχώς θα αναγκάσουμε τον κόσμο να μην έρχεται, να μην επισκέπτεται το κέντρο μας. Και θα είναι λυπηρό μετά. Πραγματικά. Κυρία Λεκάκη, θέλω τη δική σας εικόνα από το δικό σας κλάδο, από την ΟΕΒΕΝΗ. Ένας κλάδος που αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα και χτυπήθηκε ανελέητα και από την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μετά ήρθε η πανδημία και ευελπιστούμε και στην οικονομική ανάκαμψη. Στους κλάδους που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία μας, παρότι είναι σχεδόν σε όλο το φάσμα της οικονομίας, έχει να κάνει με όλους τους επαγγελματίες. Έχει και τα εμπορικά, όπως έχει και τον επιστημισμό, έχει και τα παραδοσιακά καφενεία. Έχει όμως και τους επαγγελματίες που επί το πλείστον ασχολούνται με τον κατασκευαστικό κλάδο, με την οικοδομή και την ανοικοδόμηση της πόλης μας. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα ίσως είναι καλύτερα που συζητάμε. Από ό,τι φαίνεται και λόγω και της καλής τουριστικής περίοδου της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και ότι φαίνεται η νέα τουριστική σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη. Και υπάρχει και λίγο να πούμε και η διάθεση των πολιτών, τα χρήματα που έχουν στις τράπεζες, τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα εκεί, τα επενδύουν και φτιάχνουν τα ακίνητά τους. Θα το πει εσύ πιθανολογώ και ο κύριος Αράπολ που μετά. Πολλά ακίνητα γίνονται για τις βραχυχώρινες μισθώσεις. Έχουμε γενικά στον κατασκευαστικό κλάδο μια ανοικοδόμηση σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκεί πέρα, γιατί δυστυχώς όλοι οι κλάδοι αυτοί που εκπροσωπούμε έχουν χτυπηθεί από την ακρίβεια. Και βασική προϋπόθεση, και το συζητήσαμε και πριν στο επιμελητήριο σε μια σύσκεψη που είχαμε, είναι το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει πλήξει ανεπανόρθωτα σχεδόν όλους τους επαγγελματίες σήμερα. Ζητάμε τη στήριξη της πολιτείας στο θέμα αυτό, στο κομμάτι αυτό, γιατί μπορεί να υπήρξε η στήριξη της πολιτείας για τα νοικοκυριά σε ό,τι έχει να κάνει με το ενεργειακό, αλλά δυστυχώς στις επιχειρήσεις το ενεργειακό κομμάτι είναι το βασικότερο και είναι και αυτό που έχει επιφέρει και το μεγαλύτερο πλήγμα στην οικονομία. Δυστυχώς οι επαγγελματίες σήμερα δεν μπορούν να υπομισθούν αυτό το κόστος, γιατί το ανέφερε και ο κύριος Κουμαντάκης, μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, δυστυχώς δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το φορτίο πλέον. Και τα προϊόντα, όλα αυτά που πωλούνται, δυστυχώς μεταφέρεται η ακρίβεια. Και αυτό χτυπάει και τους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν μια αβεβαιότητα. Ενώ δείχνει, ας πούμε, αρχές του μήνα ότι ο μήνας θα πάει καλά, στα μέσα του μήνα και μετά βλέπουμε μια καθίζηση γενικότερα της οικονομίας σε όλα τα επίπεδα. Και η αγορά κινήτων, κύριε Ράπογλου, ακολουθεί τα καλά και τα κακά της γενικότερης εικόνας που επικρατεί στην αγορά. Να πω στους τηλεθεατές ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κάποια στοιχεία που συλλέξαμε από την εταιρεία RE/MAX όσον αφορά τις ακριβές περιοχές της Κρήτης, τις λίγο πιο φθηνές περιοχές της Κρήτης. Θέλω όμως να ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι των ενοικίων. Δηλαδή, από το χώρο της εστίασης, αλλά και από το χώρο της ένδυσης, της υπόδησης, του εμπορικού κόσμου της Κρήτης, κάνουν λόγο για μια κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα με μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια καταστημάτων, τόσο στο κέντρο των κρητικών πόλεων, όσο και στην ενδοχώρα. Αυτό αποτυπώνεται στην δική σας πραγματικότητα? Πράγματι, έχουμε αυξήσεις των ενοικίων. Αυτό όμως έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Βλέπουμε καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου, όχι στους πολύ κεντρικούς δρόμους, αλλά στην Καλοκαιρινού, που παραδοσιακά ήταν ένας δρόμος ο οποίος άκμαζε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχουν ξενίκια στα καταστήματα. Βλέπουμε ξενίκια στα καταστήματα στην οδό Κυρίου Λουκάρεως, τα οποία μένουν στα αζήτητα. Αυτά, αν πάει κάποιος να ζητήσει να τα νοικιάσει, θα τα νοικιάσει με ένα χαμηλό ενίκιο. Αν προσπαθήσει κάποιος να νοικιάσει ένα κατάστημα σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, όπως είναι η Δικαιοσύνης, η Ήδη, στα Λιοντάρια, η Δεδάλου, εκεί τα ενίκια καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβό. Είναι ακριβά. Αυτό που εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, συνιστούμε σε όλους τους ιδιοκτήτες, είναι να μην έχουν υπερβολικές απαιτήσεις, να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους και να φροντίσουν ώστε να είναι βιώσιμη η κάθε επιχείρηση, είτε εστίαση είναι, είτε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, να περιορίζουν τις απαιτήσεις της για να είναι βιώσιμη επιχείρηση. Γιατί κάποιος που ζητάει ένα υπερβολικό ενίκιο, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι θα εισπράξει μερικά ενίκια από την αρχή, μετά θα βρίσκεται σε αδυναμία ο ενοικιαστής να πληρώσει τα ενίκια, θα χάσει πολύ περισσότερα από αυτά που θα κέρδιζε από τη διαφορά του ενοικίου
γιατί θα χρειαστεί να πάει στα δικαστήρια, θα μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα που είναι δύσκολο να εισπράξει ενίκεια από τον οποιοδήποτε κακοπληρωτή ενοικιαστή. Άρα λοιπόν το κριτήριό τους πρέπει να είναι το ενίκιο σε τέτοιο ύψος ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμη η επιχείρηση, να κερδίζει ο επιχειρηματίας για να μπορέσει να εισπράττει και το ενίκιο ιδιοκτήτης. Αυτή είναι η λογική. Από εκεί και πέρα έχουμε παραδείγματα και στο Ηράκλειο, είτε ιδιοκτητών που ζητούν υψηλά ενίκια και μένουν στα αζήτητα τα ακίνητά τους, είτε ότι επιτυχάνουν κάποιο ενίκιο υψηλό και στη συνέχεια συμβαίνει αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή καταφεύγουν σε δικαστήρια για να κάνουν εξώσεις, για να εισπράξουν ενίκια τα οποία είναι δύσκολο έως απίθανο να εισπραχθούν. Επειδή στο επόμενο μέρος θα βάλουμε στη συζήτηση και την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου αλλά και την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, θα ήθελα το κομμάτι της αγοράς, πώς πήγε το Πάσχα, κύριε Κουμαντάκη, να το πάμε λίγο πιο πίσω και να ανοίξω μια παρένθεση για την εστίαση. Θα ήθελα με τη βοήθεια των συναδέλφων από τα γραφικά να δούμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η εστίαση στην Κρήτη και βεβαίως σε ολόκληρη τη χώρα. Τι είναι αυτό που απασχολεί τους καταστηματάρχες της εστίασης, να δούμε την κάρτα και αμέσως μετά θα ξεκινήσω αντιστρόφως ανάλογα τη συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι μία συνήθεια που αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, μάλλον θα γίνει μία ακριβή συνήθεια και αναφέρομαι στην απόλαυση του καθημερινού καφέ. Πάμε να δούμε όμως τον πίνακα, τα προβλήματα στην εστίαση, φορολογία, η ακρίβεια πρώτων υλών, τα δημοτικά τέλη, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, κυρίως στον τουρισμό, τα υψηλά ενίκια, αλλά και τα πρόστιμα που είναι απόρρια των ελέγχων. Νομίζω, κυρία Αντωνακάκη, ότι δεν διαφωνείτε με αυτή τη λίστα. Θέλω να κάνω κάποιες διορθώσεις στην κάρτα που βλέπω. Ό,τι αφορά την έλλειψη του εργατικού δυναμικού, δεν είναι μόνο στον τουρισμό, είναι και στα μαγαζιά. Είπα περισσότερο στον τουρισμό. Περισσότερο είναι, με την έννοια ότι τώρα εποχιακά που έχουν περισσότερη ανάγκη στον τουρισμό, η αλήθεια είναι ότι εκεί φαίνεται η έλλειψη πολύ περισσότερο. Το δεύτερο είναι τα δημοτικά τέλη. Ναι, μεν είναι για όλους τους πολίτες, αλλά στην ουσία εμείς αυτό που παλεύουμε πολύ κάθε χρόνο και έχουμε προβλήματα είναι τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Ναι. Που εκεί επιβαρυνόμαστε αρκετά σαν επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και επιφέρουν και τεράστια έσοδα. Βεβαίως. Τέλη κοινοχρήστων χώρων. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ό,τι αφορά τη φορολογία, όντως είμαστε από τους πιο υψηλούς συντελεστές. Παλεύουμε πάρα πολύ να κατεβάσουμε το ΦΠΑ, όμως δυστυχώς δεν μπορούμε. Μόνο σε κάποια είδη είναι 24%, σε κάποια άλλα είναι 13%. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα να κρατήσουμε τον καφέ χαμηλά στο 13%. Τώρα τα αναψυχτικά και οτιδήποτε είναι take away είναι στα 13% όπως γνωρίζετε, όλα τα άλλα είναι 24%. Ό,τι αφορά. Πληρώνεται το μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εστίαση. Ακριβώς όπως το λέτε. Ό,τι αφορά την ακρίβεια των πρώτων υλών, οι ανατιμήσεις, γνωρίζετε ότι στην παγκόσμια αγορά τι γίνεται και πόσο πολύ επιβαρυνόμαστε οι επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα πολλοί από εμάς να μην θέλουμε να αυξήσουμε τις τιμές μας. Οπότε κρατάμε χαμηλά τα επίπεδα των τιμών και αυτό δυστυχώς επιβαρύνει εμάς τους ίδιους, τους επιχειρηματίες. Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα όλα τα τελευταία χρόνια. Από τα πιο ακριβά στην Ελλάδα. Από τα πιο ακριβά. Ξεκινήσαμε 257 το τετραγωνικό και καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά, όταν ήταν ο κορονοϊός, που εκεί πραγματικά δεν αντέξαμε άλλο και πήγαν στο μισό. Πολύ κάτω. Δηλαδή είχαν κατέβει 168, σταδιακά και διαδοχικά γινόταν η μείωσή τους. Και μετά βάλαμε στην περίοδο του κορονοϊού πήγε στο μισό. Μετά μέσα. Είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Φαντάζομαι ότι. Από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλης στην Αντιπολίτευση αλλά και με τη συμμετοχή σας σε επιτροπές θα μπορούσατε να μεταφέρετε και μεταφέρετε στην Ενετική Λόγια αυτή την κατάσταση του δικού σας κλάδου. Βεβαίως την μεταφέρουμε, γιατί, μα το ξέρουν και οι ίδιοι, γιατί το ζουν. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα όλα τα χρόνια προκειμένου να μειώσουμε τις τιμές αυτές, γιατί δεν σας κρύβω, ήταν και άδικα κάποια ποσά τα οποία πληρώναμε. Και σας ξαναλέω ότι ήμασταν από τους κλάδους που επιφέρουμε τεράστια έσοδα στο Δήμο. Άρα λοιπόν τα αιτήματά μας δικαίως έπρεπε να βρουν έδαφος και εμείς αυτό που ζητούσαμε συνεχώς είναι να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση μας για να δούμε πόσο δύσκολο είναι να είναι βιώσιμη η επιχείρηση μας. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί θα τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά, ναι, και στην πορεία της συζήτησης. Ήθελα να δώσουμε έτσι την εικόνα για το τι αντιμετωπίζετε σαν κλάδος. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε η χώρα του καφέ. Δηλαδή, και τους τουρίστες, αν ρωτήσεις, κάτι που απολαμβάνουν απόλυτα στην Ελλάδα και δει στην Κρήτη όταν την επισκέπτονται, είναι ο καφές. Όμως ο καφές δεν αφορά μόνο τους τουρίστες, είναι η πιο οικονομική διασκέδαση του μέσου Έλληνα. Αυτό αποτυπώνεται και από την εικόνα που επικρατεί στα δικά σας καταστήματα. Όμως
υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έρχεται μία μεγάλη αύξηση στην τιμή του καφέ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και στις τιμές που θα διαμορφώσετε εσείς ως καταστηματάρχες για να μπορείτε να επιβιώσετε. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση στον καφέ? Πρώτα απ' όλα οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες. Το θέμα της λειψιδρίας και γενικά οι κλιματολογικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει όλο το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παραγωγή, να μην υπάρχει εισαγωγή καταρχήν και στην Ελλάδα. Έχουν ανεβεί τιμές πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος. Τα κόστη μεταφοράς είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Οπότε υπάρχει μια αύξηση της τάξης στο 10-20%. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να αυξήσουμε και εμείς τις τιμές μας. Οπότε θα γίνει πλέον ένα είδος πολυτελείας ο καφές, ενώ ήταν η καθημερινή συνήθεια όλων. Τώρα ξαφνικά θα το σκεφτόμαστε ακόμα και τον καφέ. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή του καφέ σε ένα κατάστημα εστίασης στο Ηράκλειο, ποια είναι, κυρία Μακάκη? Ένα παράδειγμα θα σας δώσω ότι αφορά τους καφέδες που είναι take away. Αν ας πούμε υποθέσουμε ότι πουλάμε 2 με 2,20 ή 2,50, τώρα θα αναγκαστούμε να πάμε 2,60, 2,80 μέχρι και 3 ευρώ. Μέχρι και 3 ευρώ στο take away. Ναι. Αν τώρα έρθω εγώ και καθίσω στο κατάστημά σας, σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης στο κέντρο, η τιμή αυτή μπορεί να φτάσει, ας πούμε, και στα 4 ευρώ. Στα 4 ευρώ. Στα όσο 4 ένα ευρώ. Γεύμα. Όσο ένα γεύμα. Δηλαδή, ουσιαστικά, συμβαίνει αυτό το οποίο συνέβαινε και με το γρήγορο φαγητό, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, το σουβλάκι. Ακριβώς. Που το πληρώνουμε, εξακολουθούμε να το πληρώνουμε ακριβά. Φαίνεται ότι και ο καφές έρθει να προσθεθεί σε μία ακόμα συνήθεια των Ελλήνων. Ακριβώς. Εσείς, ως εστίαση, πάνω σε αυτό το κομμάτι του καφέ, έχετε εκδηλώσει την ανησυχία σας και τη δυσαρέσκειά σας? Γιατί έχω αποτυπώσει πάρα πολλές φορές μέσα στο ρεπορτάζ το γεγονός ότι ένα γεμάτο κατάστημα που προσφέρει καφέ δεν είναι πάντοτε και κερδοφόρο. Γιατί αν εγώ έρθω στις 2 και φύγω στις 9 έχοντας πάρει ένα φρέντο εσπρέσο, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς ουσιαστικά από μένα έχετε κερδίσει 3 ευρώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο καφές δεν αφήνει, δεν έχει κέρδος πολύ. Είναι πολύ μικρό το κέρδος στον καφέ. Και αυτό που λέτε, καλά το λέτε, ότι μπορεί να είναι κάποιος να πίνει καφέ, να έρθει το πρωί, ας πούμε, και να είναι 3 ώρες με ένα καφέ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι το κέρδος και μόνο που κρατάει ένα τραπέζι ή κρατάει μια θέση τέλος πάντων στην επιχείρηση, αμέσως μόνο γι' αυτό επιβαρύνεται. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι το πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Ελπίζουμε οι εταιρείες ότι ήδη υπό ΕΣΕ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης έχει αντιδράσει και έχει αντιδράσει και στην παγκόσμια αγορά, δηλαδή με αιτήματα, για να δούμε πώς μπορέσουμε να, από τις εταιρείες αυτές τουλάχιστον που εκπροσωπούν τον Αράμπικα και τον Ρογκούστα καφέ, έτσι λέγει την ποικιλία αυτή, για να μπορέσουν οι εισαγωγές αυτές να είναι χαμηλές, για να μην μπορέσουμε κι εμείς να κρατηθούμε στις θέσεις μας έτσι δηλαδή, χαμηλά. Δηλαδή, μία τετραμελής οικογένεια που μπορεί να έρθει ενηλίκων σε ένα κατάστημα θα πρέπει να πληρώσει σχεδόν 20 ευρώ για να πιει ένα καφέ. Για να πιει ένα καφέ, ακριβώς. Γιατί αυτό δεν το βλέπουμε μόνο ως ένα καφέ που θα πιει ένας που θα πάει, συνήθως πάνε με παρέες. Άρα αυτό θεωρείτε ότι θα επηρεάσει την καταναλωτική δυναμική των καταστημάτων σας? Σαφώς και θα επηρεάσει. Και σας ξαναλέω ότι ήδη έχουμε αντιδράσεις και όταν σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε αυξήσει τον καφέ, πολλοί δεν κάθονται στα μαγαζιά μας και έχουν δυσανασχετήσει. Ας πούμε, 5 ευρώ είναι ο γαλλικός καφέ στο Παρίσι. Τώρα δηλαδή 4 με 5 ευρώ θα πίνουμε τον καφέ είτε στο κέντρο των κριτικών πόλεων είτε και στην ενδοχώρα? Σιγά σιγά θα φτάσουμε σε αυτές τις τιμές. Αναγκαστικά. Διότι διαφορετικά δεν θα είναι βιώσιμη επιχείρηση. Ένα-ένα είδος και με το συντελεστή ΦΠΑ που έχουμε, που σε λίγο καιρό ούτε στον καφέ θα ισχύει, θα πρέπει να γίνει 24% και στον καφέ. Και γι' αυτό έχουμε δώσει πάλι τεράστια μάχη για να κρατηθεί στο 13%. Εκ των πραγμάτων και είναι και ο ειδικός φόρος του καφέ και πολλά άλλα που επιβαρυνόμαστε. Μάλιστα. Ακριβώς λοιπόν ο καφές. Έχετε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπουν αυτές οι αυξήσεις? Τώρα λογικά μέσα θα. Ό,τι αφορά το ΦΠΑ θα είναι μέχρι τέλος του καλοκαιριού στον καφέ. Άρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα δούμε την αύξηση στον καφέ. Προτού πάω στον κύριο Κουμαντάκη, τον κύριο Λεκάκη και τον κύριο Αράπογλου, θέλω να δούμε ένα βίντεο τι λένε οι κριτικοί, μιας και αναφερθήκαμε στην ακρίβεια, γιατί η αύξηση στην τιμή του καφέ είναι απόρρια της ακρίβειας. Πώς βιώνουν την ακρίβεια οι πολίτες των αστικών κέντρων της Κρήτης, γιατί στην πορεία θα δούμε πώς βιώνουν την ακρίβεια και οι πολίτες της ενδοχώρας της Κρήτης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Αδειάζει όλο ένα το τραπέζι των πολιτών αλλά και το καλάθι του σούπερ μάρκετ λόγω ακρίβειας, με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση. Τα πάντα είναι ακριβά. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να αγοράσει να φάει σαν τον άνθρωπο. Και το ψωμί κόβω και τα τσιπευτικά κόβω, τα πάντα. Με 500 ευρώ που παίρνω, μπορεί να ζήσεις? Δεν ζεις. Το θέμα είναι ο κόσμος στερείται. Δεν μπορεί να πάρει ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Ακρίβεια πολύ. Δεν μπορείς να πάρεις γάλα 8 κομμάτι. Το τυρί, εσύ γίνει αυτό, το κρέας. Κοιτάζουμε τα άκρους απαραίτητα. Και όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, τα σημειώνω.
αλλά δεν παλεύεται, δεν παλεύεται και όχι μόνο στα τρόφιμα. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερο ρυθμό αύξησης στις τιμές των τροφίμων συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός παραμένει ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη για τα τρόφιμα. Αυτή η ακρίβεια δηλαδή καλά την έχουμε ονομάσει εμείς σαν ένας καταναλωτών Δράκουλα. Διότι μας ρουφάει καθημερινά και το ελάχιστο αίμα που έχουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι όταν ρωτάμε 100 καταναλωτές και 93 λένε ότι υπάρχει ακρίβεια, εσκροκέρδεια και απάτη στην αγορά. Είναι η εποχή της πλάνης, της παραπλάνησης και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία και σαν πολιτεία και σαν κυβέρνηση. Στα ζυμαρικά, στα γαλακτοκομικά, στη ζάχαρη, στο αλεύρι, σε όλα. Πού να υπάρχει, πουθενά δεν υπάρχει πίεση. Αρνητικά είμαστε, έχουμε την προθιά. Στα θετικά, τίποτα. Οι επιλογές μας είναι αυτές και δυστυχώς πληρώνονται. Δεν παλεύονται. Κάθε φορά που πάμε, άλλες τιμές. Άλλες τιμές, φτωχοποίηση του λαού θέλουν και θα τον πετύχουν. Δυστυχώς. Εσείς που κάνετε περικοπές? Παντού. Διασκέδαση δεν υπάρχει πλέον, τέλος. Υπάρχει ακρίβεια. Αυτό πρέπει να το συγκρίνεται και με τι μισθούς παίρνουμε και αν αυτοί οι μισθοί φτάνουν να πάρουμε ψωμί, να πάρουμε λάδι και όλα τα άλλα υπόλοιπα. Βλέπετε ένα προϊόν και κάνει σήμερα 3 ευρώ και μετά από 20 μέρες κάνει 3,5-4. Αυτό δεν ελέγχεται. Απαγορευτικό το λάδι. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να δουλεύουμε όλοι το ελαιόλαδο που είναι δικό μας προϊόν, να μπορεί και ο αγρότης να ζήσει, να πουλήσει το προϊόν του. Εκεί που πήγε το λάδι τώρα, χονδρική 9,80, Λιανική δεν το βρίσκει κάτω από 11,5-12. Όλα τεχνιέντος γίνουν. Ό,τι ώρα θέλουν τα σταματάνε. Καταναλωτές σχολιάζουν τις αυξήσεις φωτιά σε αρκετά τρόφιμα, γαλακτοκομικά, αυγά, χοιρινό κρέας, ζάχαρη, ελαιόλαδο και όχι μόνο, τα οποία εκτοξεύουν στα ύψη το κόστος ζωής. Είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει κάποτε να μπει ένα φρένο. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια τουλάχιστον από την κυβέρνηση να μετριαστεί. Έγινε ακριβά όλα. Προσπαθούμε να πάρουμε και στις προσφορές να ψωνίσουμε. Ότι είναι το καλύτερο και πιο φτηνό. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, τον Ιανουάριο του 2024, το 75% των καταναλωτών δήλωσε πως έχει ακυρώσει όλες τις δαπάνες διασκέδασης. Το 52% δηλώνει ότι έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής. Το 55% δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου, ενώ το 48% των ερωτηθέντων δήλωσε πως έχει αλλάξει μάρκα επωνυμία προϊόντος. Ενώ ο παραγωγός το δίνει φτηνά, μέσω μεσάζοντες πάει διπλή τιμή. Όπως είναι και το λάδι. Εσείς πού κάνετε περικοπές? Στα πάντα. Στα πάντα. Παλιά βγαίναμε έξω, πηγαίναμε στις ταβέρνες. Τώρα τα έχω περιορίσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διασκέδαση, κυρία Αντωνακάκη, έχει γίνει είδος πολυτελείας. Και αυτό αποτυπώνεται και στη νύχτα του Ηρακλείου, αποτυπώνεται και στη νύχτα όλων των κριτικών πόλεων. Εξαιρώ τα καταστήματα που απευθύνονται στις πολύ νεαρές ηλικίες, σε παιδιά 18, 20, 25 ετών. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, πια η διασκέδαση είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ περιορισμένη. Και με μεγάλο κόστος. Όπως το λέτε, είναι και μάλιστα αυτό το φαινόμενο το διαπιστώσαμε πολύ έντονα μετά τον κορονοϊό. Άλλαξε τελείως η νοοτροπία του κόσμου και γενικότερα η διασκέδαση είναι όλα τα άλλα που ξέρετε, τα οποία έχουν επιβαρύνει τις επιχειρήσεις μας και πολλά μαγαζιά δεν αντέχουν διότι έχουν έλλειψη προσωπικού, διότι το ενεργειακό κόστος ή πολλές ώρες δεν μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε κάποια μαγαζιά τα οποία ήταν μόνο για το βράδυ, όταν δεν έχουν να καλύψουν τις βάρδιες ή τις ανάγκες τους, αναγκαστικά δεν ανοίγουν καθόλου. Μάλιστα. Ή περιορίζοντας τα ωράρια και κλείνουν πάρα πολύ νωρίς. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι οι μέρες αιχμής που είναι δύο μέρες, κυρίως Παρασκευή και Σάββατο, προτιμάνε τις ταβέρνες, το φαγητό κυρίως, και όχι να πάνε να διασκεδάσουν. Μόνο σε περίπτωση που τα μαζικές εστίασεις φέρουν κάποιο επώνυμο καλλιτέχνη, σε αυτή την περίπτωση θα δούμε μαζικά να βγαίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Θέλω να δούμε από την Eurostat κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αγοραστική, την καταναλωτική δυναμική των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κουμαντάκη, εσείς θέλω να μου το σχολιάσετε. Γιατί αφορά απόλυτα τους εμπορικούς συλλόγους, ενώ πληρώνουμε ακριβά σχεδόν τα πάντα, δηλαδή από τα καύσιμα μέχρι τον καφέ, ακούσαμε την κυρία Αντωνακάκη, μέχρι είδη πρώτης ανάγκης, είμαστε προτελευταίοι στην καταναλωτική δυναμική στο σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελευταία θέση, δηλαδή κάτω από εμάς είναι μόνο η Βουλγαρία, ενώ στην πρώτη θέση με την πιο δυναμική
Έτσι, καταναλωτική δυναμική είναι το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αυστρία. Πάνω κάτω, όλες οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, όμως είμαστε στην προτελευταία θέση, μπροστά μόνο από τους φίλους μας από την Βουλγαρία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και οι δείκτες αυτοί δείχνουν ότι, καταδείχνουν μάλλον, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στην κοινωνία, η οποία καταγράφεται μέσα από τις αγορές. Οι αγορές είναι η καταγραφή της ρευστότητας της κοινωνίας. Πού οφείλεται αυτό όμως? Οφείλεται σε ένα σημαντικό πληθωρισμό και να βρούμε τις αιτίες, γιατί αν δεν βρούμε τις αιτίες δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε ούτε πολιτική, ούτε μπορούμε να καταγράψουμε σωστά την πραγματικότητα. Όταν μετά την μεγάλη κρίση της χρηματιστικής κρίσης πήγαμε στην πανδημία. Η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο δημιούργησε μεγάλα προβλήματα πληθωρισμού και πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχαν προβλήματα και προσφοράς και ζήτησης. Αυτοί οι δύο μαζί παράγοντες δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα δομικού πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ στη χώρα μας σαφέστατα που έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, έντονα προβλήματα. Και γιατί? Γιατί εργαλειοποιήθηκε και η παραγωγή και η ναύλη, η μεταφορά, σε τέτοιο βαθμό υψηλό που όταν μετά επανήλθαμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα, δυστυχώς εκεί που είχαν ανέβει τόσο υψηλά οι τιμές δεν κατήλθαν πριν ξεσπάσει η πανδημία. Μπήκαμε σε ένα μεσοσταθμικό πρόβλημα, ένα αυτό κατάσταση και δυστυχώς αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Γι' αυτό έγινε και λάθος ότι για να μπορέσουν να καταπολέμησουν τον πληθωρισμό οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα κάνει μια αρπαχτή τώρα, ενώ όλη η παραγωγή όλης της Ευρώπης και ειδικά της Ελλάδας τους έχουν μεταφέρει το μήνυμα με επιστημονικούς τρόπους ότι είναι λάθος αυτή η νομισματική πολιτική να καταλαγιάσουν αυτό τον πληθωρισμό, είναι πληθωρισμός άλλης μορφής. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα όλα έχουν δημιουργήσει μεγάλα θέματα στη ρευστότητα, έτσι, ειδικά εδώ στη χώρα μας που υπάρχει ένας καταλαγιασμός σε ένα μεγάλο πρόβλημα, σε ένα μεγάλο εύρος εμπορευμάτων. Εκεί που είναι πραγματικά μεγάλο το θέμα είναι τα καύσιμα και η διατροφή. Ας λοιπόν το κράτος, η πολιτεία ας σκεφτεί γιατί, ξέρουν γιατί, έτσι, ας δουν τους φόρους, πόσο ψηλές οι τιμές με τις πετραλαϊκές εταιρείες και το κράτος κερδίζει, τι γίνεται με τα τρόφιμα, ας κάτσουν να βρουν λοιπόν τις αιτίες εκεί και ας δώσουν σωστές πολιτικές. Στο υπόλοιπο κομμάτι είναι ένα κομμάτι που σας είπα δεν θα καταλαγιάσει αυτός ο πληθωρισμός, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμοστούν διάφορες πολιτικές, εκεί που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι λάθος, άλλες πολιτικές, αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ρευστότητα στην κοινωνία, γιατί χωρίς ρευστότητα στην κοινωνία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα η οικονομία μας να πάει ένα βήμα μπροστά. Ξεκάθαρα. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Λεκάκη, με αφορμή τον πίνακα που παρουσιάσαμε από το Ευρωβαρόμετρο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση, αυτό που εμένα μου προκαλεί τεράστια ανησυχία είναι ότι βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση. Έχουμε με βάση τα δεδομένα της Ευρώπης από τους μεσαίους προς μικρούς μισθούς, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, και την ίδια ώρα, εδώ στην Κρήτη ας πούμε, πληρώνουμε τα καύσιμα πιο ακριβά ακόμα και από τη Μεγάλη Βρετανία ή ακόμα και από τη Γαλλία. Και αναφέρουμε στο παράδειγμα της Κύπρου. Στην Κύπρο, ένα νησί χώρα που έχει τα χαρακτηριστικά της Κρήτης, που έχει υψηλότερο βιωτικό επίπεδο όσον αφορά τα μισθολογικά των πολιτών, ίσως και ένα μεγαλύτερο κόστος ζωής. Αυτό είναι λίγο σχετικό, γιατί αυτό αποτυπώνεται και στα ενίκια, κύριε Αράπογλου. Θέλω λίγο το σχόλιο σας γι' αυτό. Πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομική πολιτική εύρωστη όταν έχει καταβαραθρωθεί η καταναλωτική δυναμική των Ελλήνων?
Μα κύριε Δασκαλάκη, σε όλα τα επίπεδα νομίζω εμείς τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του ενεργειακού κόστους, και όταν λέω ενεργειακού κόστους δεν αναφέρω μόνο το ρεύμα, αναφέρω και τα καύσιμα, τα οποία είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο επιβαρύνει σχεδόν όλη την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς, όπως ανέφερε και ο κύριος Κουμαντάκης πριν, ο πληθωρισμός ο οποίος ξέσπασε μετά την πανδημία ήταν ένας πληθωρισμός τον οποίο δεν τον είχαν ζήσει γενικότερα η Ευρώπη, δεν τον είχε ζήσει σε αυτά τα επίπεδα, και ήταν ένας πληθωρισμός που ήταν ζήτησης, και γι' αυτό έφερε και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει φέρει. Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή, από την πλευρά τη δική μας, προς την κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί είναι ίσως η καλύτερη λύση για να μπορέσει ο καταναλωτής, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, να μην αυξήσουν καταρχήν τα προϊόντα τους οι επαγγελματίες και κατά δεύτερον οι καταναλωτές να μπορέσουν να δουν άμεσα το αποτέλεσμα. Σχεδόν όλα τα μέτρα που έχει πάρει η πολιτεία το τελευταίο διάστημα, είτε με τα βάουτσερ, είτε με τις διαδικασίες του καλάθια του νοικοκυριού και όλα αυτά, δυστυχώς δεν δούλεψαν στη θετική κατεύθυνση. Τα προϊόντα παραμένουν υψηλά και θα συνεχίσουν να παραμένουν υψηλά. Έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη φορολογία που υπάρχει στην Ευρώπη, είτε στο ΦΠΑ με 24%, είτε με τα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, συν το ΦΠΑ στο φόρο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας ίσως είναι από τα πιο. Νομίζω ίσως να μην υπάρχουν και σε άλλο κράτος της Ευρώπης. Και δεν εισακουγόμαστε για να μπορέσουμε να μετριάσουμε αυτό το υψηλό κόστος που έχει φέρει και προς τους επαγγελματίες αλλά και προς τους καταναλωτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ η κλιματική κρίση. Δεν παράγουμε προϊόντα, ελάχιστα προϊόντα παράγονται πλέον στη χώρα μας. Τα περισσότερα προϊόντα εισάγονται και από τη στιγμή που εισάγονται, τα προβλήματα αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Εμείς ζητάμε να δοθεί βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας της χώρας. Εάν καταρρεύσει, γιατί δυστυχώς τη βιομηχανία μας τη χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν στηρίχθηκε η βιομηχανία, χάθηκε από την Ελλάδα. Αυτές οι ανατιμήσεις κάνουν ακριβό και το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει να συζητάμε για το τουριστικό προϊόν. Το τουριστικό προϊόν δεν είναι ήλιος, θάλασσα και καφές. Το θέμα είναι και τι προσφέρουμε στους τουρίστες που έρχονται εδώ για να φάνε. Συζητάμε για μεσογειακή, για κριτική κουζίνα. Και πάμε στα ξενοδοχεία και έχουμε προϊόντα τα οποία έρχονται από χώρες που δεν υπάρχουν καν έλεγχοι στα προϊόντα αυτά, πώς διατίθενται στην αγορά. Άρα λοιπόν, για να δούμε και να μετριάσουμε το κόστος, θα πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και τη ζούμε καθημερινά. Καταστράφηκε και η Θεσσαλία, και είδαμε τα αποτελέσματα άμεσα. Θα δούμε και στη συνέχεια. Χάσαμε την προηγούμενη σεζόν με το λάδι το κριτικό, δεν είχαμε λάδι. Τώρα έρχεται η νέα σεζόν, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί. Έχουμε πρόβλημα με το νερό, θα έχουμε προβλήματα στα τοπικά προϊόντα τα οποία παράγονται. Βεβαίως. Άρα τα προϊόντα αυτά θα υποχρεωθούμε να τα εισάγουμε και θα έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε με το μεταφορικό κόστος, το οποίο έχει εκτιναχθεί υπέρμετρα για διάφορους λόγους, όπως είναι και ο πόλεμος, όπως είναι και τα προβλήματα που υπάρχουν στις θάλασσες και την εκμετάλλευση που υπάρχει από τους ανθρώπους αυτούς που μεταφέρουν τα προϊόντα. Κύριε Αράπογλου, ο ένφια είναι ένας φόρος που γονατίζει τον μέσο Έλληνα. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία και να θυμίζει περισσότερο την ευρωπαϊκή φιλοσοφία, ότι συμφέρει περισσότερο μια ελληνική οικογένεια να ζει με ενίκιο από ότι να πληρώνει τη φορολογία ενός ακινήτου? Κοιτάξτε, είναι παραδοσιακή αξία για τον Έλληνα ότι θέλει να έχει το δικό του σπίτι. Η νοοτροπία των ανοικιών. Και να φτιάξει σπίτια και στα παιδιά του. Και να φτιάξει και στα παιδιά του. Αν το δει κάποιος με τη λογική, τον συμφέρει να νοικιάζει ένα σπίτι και να μένει από το να δανειστεί. Με τα ακριβά επιτόκια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να αποκτήσει ένα δικό του σπίτι, το οποίο δεν είναι δικό του γιατί το χρωστάει στην τράπεζα. Αυτή τη στιγμή το spread μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού για στεγαστικά δάνεια έχει ανέβει σε ένα μήνα μέσα από το 5,1% στο 5,7% σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι
Το στεγαστικό δάνειο οι τράπεζες το πουλάνε αυτή τη στιγμή γύρω στο 6,5-7%. Δεν υπάρχει ακίνητο που να δίνει απόδοση καθαρή 6,5-7%. Γιατί αν υπολογίσει κανείς τις φορές που έχει το ακίνητο, τον έμφυα που πληρώνει, τη φορολογία εισοδήματος που πληρώνει ο ιδιοκτήτης, η απόδοση κατεβαίνει γύρω στο 3%. Άρα λοιπόν, με απλή λογική, είναι ασύμφορο για οποιονδήποτε να δανειστεί για να πάρει, για να αποκτήσει ένα σπίτι. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι θέλω να εφιστήσω την προσοχή αυτών που αγοράζουν σπίτια, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν οποιοδήποτε ακίνητο αγοράζει κάποιος, ότι αποκτά την κυριότητα του ακινήτου με το οριστικό συμβόλαιο. Δεν την αποκτά κάνοντας ένα προσύμφωνο ή δίνοντας μια προκαταβολή με ιδιωτικό χαρτί. Γιατί σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύει να χάσει τα χρήματά του. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι μπορεί κάποιος άλλος να αναλάβει το ρίσκο, γιατί μπορεί που να δώσει μια προκαταβολή, να κλείσει ένα κίνητο και να προχωρήσει να το πάρει κάποιος άλλος. Όμως είναι σημαντικό ότι πρέπει να φροντίζει να είναι νομικά κατοχυρωμένος. Είναι κάτι που το ζω και σαν δικηγόρος πολύ συχνά, άνθρωποι να δίνουν προκαταβολές και να μην μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους, να τα χάνουν τα χρήματά τους, γιατί μετά πρέπει να καταφύγουν σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα και αν θα τα πάρουν, για να επιτύχουν την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα βάλουμε στη συζήτηση της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων και Ρεθύμνου. Ένα λεπτό μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχετε στείλει κάποια μηνύματα που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους στα καταστήματα εστίασης. Θα το συζητήσουμε στην πορεία και με την κυρία Ντονακάκη αλλά και με όλους τους παριστάμενους εδώ. Να πω καλησπέρα στην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, την κυρία Αθηνά Τσικιντίκου. Κυρία Τσικιντίκου, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από το Ρεθύμνο. Και στην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, την κυρία Δώρα Κυριακάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Κυριακάκη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη, και από τα Χανιά. Λοιπόν, πρωτού σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο που έχει να κάνει με την αγοραστική δυναμική των πολιτών της ενδοχώρας της Κρήτης, δηλαδή πέρα των αστικών κέντρων. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την ακρίβεια και ερχόμαστε για να τα συζητήσουμε. Σε αναβρασμό είναι οι κάτοικοι της Υπαίθρου του Ηρακλείου, με την ακρίβεια να έχει φτάσει στα ύψη και να πνίγει τους ανθρώπους. Σφίγγει ο κλοιός στην ενδοχώρα λόγω της απουσίας υποδομών υγείας, παιδείας και κοινωνικής ανάπτυξης. Όλα είναι ακριβά, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Τα κάψιμα, τα λιπάσματα. Έχουμε τελειώσει όλοι. Όλοι είναι τελειωμένοι. Οι κτηνοτρόφοι, οι ίδιες γεύσεις. Ζωοτροφές στα ύψη. Δεν μπορούμε. Κανείς δεν μπορεί. Τελειώσαμε, οι αγρότες τελειώσαν τώρα. Να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Υπάρχει μεγάλη άνοδο στις τιμές, στα φάρμακα, στα λιπάσματα. Τα κόστη είναι υπέρογκα. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Το ίδιο δύσκολα και ακόμα χειρότερα από τις μεγαλοπόλεις είναι τα πράγματα στα χωριά, δηλώνουν οι πολίτες, αφού νιώθουν παραπεταμένοι από την κυβέρνηση. Καύσιμα, λιπάσματα, τέτοια δυνατούμε να καλλιεργήσουμε. Ναι. Αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι πιο οικονομική γιατί. Ζοριζόμαστε όλοι με αυτό και επειδή έχουμε χώρο αυτό δεν είναι πολλά τα έξοδα που καλλιεργούμε και που αυτό και δεν βγαίνουμε καθόλου. Ειδικότερα για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, το κόστος παραγωγής έχει σημειώσει τεράστια αύξηση. Το κόστος των ζωοτροφών γονατίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό αγροτών και κτηνοτρόφων. Πάρα πολύ ακριβά είναι εδώ, δουλειές δεν υπάρχουν, λάδι δεν βγάλαμε φέτος. Άρα η χρονιά είναι δύσκολη. Καλύτερα ήταν η πιο παλιά, να πούμε. Όσο πάει, μας υποβαθμίζουν ή μας καταστρέφουν τελείως. Δεν φτάνει τα άλλα προβλήματα, να έχουμε και αυτά. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες των ηλικιωμένων δεν καλύπτονται εύκολα στην Ύπεθρο, σε αντίθεση με τις μεγάλες πόλεις όπου διαθέτουν όλες τις απαραίτητες παροχές εις διπλούν. Δεν θέλουμε να ερημώσουν τα χωριά μας. Βοηθήστε μας να τα κρατήσουμε ζωντανά, δηλώνουν. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το βίντεο. Θα ήθελα να δούμε και έναν πίνακα, κυρία Τσικιντίκου, κυρία Κυριακάκη και κύριε Κουμαντάκη. Τι αγόρασαν περισσότερο οι καταναλωτές της χώρας μας την περίοδο του Πάσχα, χονδρικά με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τρόφιμα, κρέας, λαμπάδες, παιδικά είδη ένδυσης και υπόδυσης, παιχνίδια και γλυκά. Και μάλιστα με βάση τα στοιχεία υπάρχουν κάποιες αγορές που φαίνεται ότι κινήθηκαν περισσότερο
θετικά σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχουν όμως και αγορές που δεν κινήθηκαν. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την κυρία Κυριακάκη από τα Χανιά. Κυρία Κυριακάκη, ποια είναι η εικόνα της αγοράς των Χανίων? Κάνατε ταμείο από το Πάσχα? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτά που είπατε πιο πριν, το αγοραστικό κοινό στις γιορτινές μέρες του Πάσχα δούλεψαν περισσότερο τα παιδικά. Τα ρούχα, οι λαμπάδες, τα βαφτιστήρια, αυτά είχαν τον πρώτο λόγο και την τιμητική, και εκεί κινήθηκε έτσι το περισσότερο ρεύμα, στο παιδικό. Βεβαίως, σίγουρα και το τι θα φάει ο κόσμος, το τραπέζι το γιορτινό, έτσι, εκεί όλη η αγορά, όλος ο κόσμος κινήθηκε προς τα εκεί. Ήταν σε καλά επίπεδα, δηλαδή, σε αυτό το κοινό, σε αυτό το, τουλάχιστον τα παιδικά, αρκετά, όσο αφορά τα παιδιά, δουλέψαν αρκετά, σε καλούς αγοραστικούς, ήταν ικανοποιητικά. Οπότε, σαφώς, ο χειμώνας δεν ήταν τόσο πολύ καλός. Ευτυχώς που υπήρχε το Πάσχα, κινήθηκε καλύτερα και αναμένουμε έτσι στην περίοδο του καλοκαιριού. Πάντως τα Χανιά και την φετινή περίοδο, με βάση τα στοιχεία, φαίνεται ότι ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Δηλαδή Χανιά και Κέρκυρα φαίνεται ότι ήταν οι περιοχές της χώρας που πήραν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου εσωτερικού τουρισμού. Αυτό αποτυπώθηκε στην αγορά σας, κυρία Κυριακάκη? Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι στην εβδομάδα των γιορτών επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και οι ντόπιοι και από εκδρομής φάνηκε ότι κινήθηκαν και λίγο-λίγο που άρχισε σιγά-σιγά και ο τουρισμός. Υπήρχαν και τα κρουαζιερόπλια που ήταν αρκετά και αυτά, οπότε έδειξε έτσι ζωντανή, πιο ζεστή την εικόνα στην αγορά των γιορτών. Πάμε τώρα λίγο πιο ανατολικά, πιο δυτικά από εμάς εδώ στο Ηράκλειο, θα πάμε στο Ρέθυμνο. Κυρία Τσικιντίκου, ποια είναι η εικόνα της αγοράς του Ρεθύμνου, με δεδομένο ότι εσείς έχετε και μία περίοδο μέσα στο χειμώνα που ουσιαστικά χαρακτηρίζεται νεκρή για τις υπόλοιπες αγορές, και αναφέρομαι στην καρναβαλική περίοδο στο Ρέθυμνο. Άρα, η χασούρα του χειμώνα σε συνδυασμό με την καρναβαλική περίοδο και την περίοδο του Πάσχα έσωσε την κατάσταση στο Ρέθυμνο ή τα πράγματα ήταν υποτονικά? Αρχικά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όποια μέρα χάνεται, δυστυχώς δεν ξανακερδίζεται. Σαφώς είχαμε νεκρές μέρες μέσα στο χειμώνα, σαφώς βοήθησε το καρναβάλι, δυστυχώς όμως δεν ήταν αυτό που θα μπορούσε να ισοσκελίσει τα έσοδα με τα έξοδα. Από εκεί και πέρα όμως, ο κάθε τόπος έχει τα θετικά του. Τα Χανιά έχουν τα κρουαζιερόπλια, έχουν το αεροδρόμιο, το Ηράκλειο το ίδιο. Το Ρέθυμνο δεν είναι τόσο τυχερό σε αυτό. Πέρα τούτου όμως... Εσείς έχετε και ένα χαρακτηριστικό που μου το λένε πολλοί συναδελφοί σας, τη λεγόμενη εσωτερική καταναλωτική μετανάστευση. Δηλαδή, περίοδο εαρτών, επιλέγουν οι Ρεθυμνιώτες να ταξιδέψουν κυρίως προς το Ηράκλειο, λιγότερο προς τα Χανιά, όμως οι δύο πιο μεγάλες αγορές της Κρήτης, δηλαδή Ηράκλειο και Χανιά, παίρνουν καταναλωτική δυναμική από το Ρέθυμνο. Ισχύει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι ισχύει. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να έχω παράπονο και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο, διότι και εκείνοι μας επισκέπτονται. Ίσως εμπορικά να μην είμαστε τόσο δυνατοί, αλλά θεωρώ ότι έχουμε μία αγορά που και από τους Χανιώτες και από τους Ηρακλειώτες πολλές φορές γίνεται σεβαστή και αρεστή, και τουλάχιστον, να μην τι άλλο, οι όμορφοι Δήμοι βοηθιόμασταν μεταξύ μας. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Ακούσαμε από τη συνάδελφό σας στα Χανιά να λέει ότι η φετινή πασχαλινή περίοδος στα Χανιά ήταν καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, και αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Στο Ρέθυμνο είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ή πιο χαμηλά? Σε εμάς θα μου επιτρέψετε να το τοποθετήσω με αφετηρία το Πάσχα. Είχαμε τρεις διαφορετικές πλευρές. Mm-hmm. Υπήρχε η πλευρά των τοπικών καταστημάτων που αμιγώς ασχολούνται με το παιδικό, και βέβαια το Πάσχα είναι γιορτή των παιδιών, είτε γιατί έχουμε τους νονούς και τις νονές και το έθιμο ευτυχώς καλά κρατεί, οπότε σε αυτό πήγε πάρα πολύ καλά.
Έχουμε τα τοπικά καταστήματα που απευθύνονται στους ενήλικες, που αυτά δεν πήγαν τόσο καλά, είτε γιατί ο καιρός δεν βοήθησε, είτε γιατί ο πληθωρισμός και το δώρο του Πάσχα καταναλώθηκε είτε στο Πασχαλινό τραπέζι, είτε στο έθιμο της Λαμπάδας. Και η τρίτη πλευρά είναι ο τουρισμός, που τα μηνύματα που πήρα από τους συναδέλφους που ασχολούνται καθαρά με το τουριστικό κομμάτι, ήταν αισιόδοξο. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στην αγορά του Ηρακλείου, κύριε Κουμαντάκη. Εγώ βλέπω θετικά μηνύματα από τις αγορές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Είναι το ίδιο θετικά τα μηνύματα και στο Ηράκλειο? Στην ίδια κατεύθυνση. Εγώ θα σας μιλήσω με τη γεωγραφία της Κρήτης που έχω την άποψη. Κοιτάξτε, είπα προηγούμενα ότι υπάρχει μια πρόβλημα ρευστότητας στην κοινωνία. Αυτό καταγράφεται στην αγορά. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά υπήρχε με κινητικότητα σε όλες τις αγορές Κρήτης, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχε μια, αν θέλετε, χαλαρή κατάσταση στις αγορές όλες, και αυτό σας είπαν και οι συνάδελφοί μου και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, ότι αυτές τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το Πάσχα υπήρχε μια χαλαρή κατάσταση. Το Πάσχα πάλι, σας έχω πει πολλές φορές ότι οι γιορτές αυτές προτρέπουν τους καταναλωτές να καλύψουν κάποιες ανάγκες παρά τα προβλήματα, έτσι. Υπήρχε μια καλή κινητικότητα σε όλες τις αγορές της Κρήτης, αλλά παρόλα αυτά, αν δεν αλλάξουν κάποια άλλα δεδομένα και δεν μπορέσει η ρευστότητα στην κοινωνία να βελτιωθεί, με το να δουλέψουν τις γιορτές οι αγορές, έτσι, δεν καλύπτουν το κόστος της λειτουργίας των αγορών αυτών. Ελπίζομαι ότι ο τουρισμός θα έχει μια δυναμική και μια, αν θέλετε, διάχυση της ρευστότητας των εισοδημάτων του τουρισμού, και αυτό θα να βοηθήσει τις αγορές του λιανικού εμπορίου, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σε βάθος και σε μόνιμη κατάσταση. Πάντως θα σας πω κάτι, και έρχομαι σε εσάς, κυρία Κυριακάκη. Από το ρεπορτάζ το δικό μας και των συναδέλφων από τα Χανιά, που συχνά πυκνά αναφέρονται στην αγορά με αφορμή και τα κρουαζιερόπλια, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, μπορείτε να με διαψεύσετε ή να το επιβεβαιώσετε, το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Κουμαντάκη, είναι ότι η αγοραστική δυναμική των επιβατών κρουαζιέρα στα Χανιά είναι καλύτερη από την αγοραστική δυναμική των επιβατών κρουαζιέρας στο Ηράκλειο. Τουλάχιστον αυτό εμείς παίρνουμε σαν αίσθηση, μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς κάθε φορά που υπάρχουν κρουαζιερόπλια. Η αλήθεια είναι ότι και στο Ηράκλειο και στα Χανιά έχουμε σχεδόν καθημερινά κρουαζιερόπλια. Στο Ηράκλειο μπορεί να είναι και 3 κρουαζιερόπλια μαζί. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια οικονομική ανάσα. Αποτυπώνεται αυτή η αγοραστική δυναμική στα Χανιά, έτσι όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ, κυρία Κυριακάκη? Και αν τι αγοράζουν οι τουρίστες? Κοιτάξτε, σαφώς και σίγουρα όποιος κατεβαίνει έτσι στην πόλη, οι τουρίστες των κρουαζιεροπλοίων, σαφώς αγοράζουν, έτσι, έχουν κάποια κατανάλωση σίγουρα, και μόνο που κατεβαίνουν είναι κέρδος. Έτσι, τώρα φαντάζομαι σε διάφορα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι ακριβώς μπορούν να αγοράσουν, αλλά σίγουρα σε κατεύθυνση, έτσι όπως βλέπω και στην παλιά πόλη και στο κέντρο, υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω τσάντες, δηλαδή ψωνίζουν, και από όσο έχω ακούσει και από διάφορους καταστηματάριες, καταναλώνουν, κάνουν κάποιες αγορές που είναι, εντάξει, είναι σημαντικές και είναι μεγάλη ανάσα για τα καταστήματα, οι κρουαζιέρες. Σαφώς και ο τουρισμός, ό,τι είναι στο κέρδος του, οι καταναλώνουν, είναι μεγάλη ανάσα για την τοπική αγορά, που είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε τουριστικό προορισμός. Κύριε Κουμαντάκη, το γεγονός ότι σας έχω ακούσει και στο παρελθόν να λέτε ότι αν τα κρουαζιερόπλια έμεναν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο Ηράκλειο, θα μπορούσε να φανεί περισσότερο η αγοραστική δυναμική. Η αλήθεια είναι ότι έχει παραταθεί ο χρόνος. Δηλαδή, βλέπουμε και κρουαζιερόπλια που μένουν μέχρι αργά το βράδυ στο Ηράκλειο. Μετά από πολλές πιέσεις, γιατί όλοι έχει βοηθήσει την κατεύθυνση αυτή, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια χρόνια, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
Όντως κάποιες εταιρείες έχουν δώσει μια παράταση στην αυτή που αυτό βοηθάει πάρα πολύ να μπορέσουν εκτός να πάνε στην αρχαιολογικούς χώρους του Ηρακλείου κλπ. Να περιηγηθούν και λίγο στους πόλεις του Ηρακλείου και αυτή η περιήγηση σαφέστατα βοηθούν σαφέστατα την αγορά του Ηρακλείου. Όχι όμως σε σημαντικό επίπεδο που ζητούμε. Συνεχίζονται οι προσπάθειες. Ελπίζουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε έτσι μια, ειδικά του χρόνου, γιατί φέτος έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, να υπάρχει μια καλύτερη, έτσι αν θέλετε, αυτή στον χώρο των γλωσσεροποιών. Έχω να πω μια κουβέντα ακόμα, ότι ναι μένω στο Ηράκλειο και τα Χανιά έχουν αυτήν την δυναμική και την δύναμη. Αλλά και οι άλλες αγορές της Κρήτης έχουν δικά της χαρακτηριστικά. Κάθε δικιά της αγορά έχει δικά της χαρακτηριστικά και δικά της δυναμική. Γι' αυτό πρέπει κάθε αγορά αυτά τα δικά της χαρακτηριστικά στο έπακρο να τα χρησιμοποιεί και να τα διευρύνει. Βεβαίως. Και να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Κυρία Τσικιντίκου, το Ρέθυμνο, πέρα το ότι είναι ένα αστικό κέντρο που μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο, έχει και το χαρακτηριστικό του πολύ σημαντικού τουριστικού προορισμού. Άρα υπάρχει μία ανακατανομή της αγοραστικής δυναμικής. Δηλαδή βλέπουμε αγορές να διαμορφώνονται και στην περιοχή του Άδελε, να διαμορφώνονται και στην περιοχή του Πλατανιά και στην περιοχή των Μυσηρίων, αλλά και στο παράκτιο μέτωπο της πόλης του Ρεθύμνου. Αυτές οι αγορές συμπαρασύρουν θετικά και την βασική αγορά του Ρεθύμνου. Κοιτάξτε να δείτε, η πίτα, όπου υπάρχει επισκέπτης καταναλωτής ίσον τουρίστας, σίγουρα θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Οπότε γι' αυτό το λόγο και οι αγορές αυτές έχουν αναπτυχθεί και στο Άδελε και στον Πλατανιά και προς τη Γεωργιούπολη. Είναι και ο Πλακιάς. Είναι μια μεγάλη αχτίνα νότος και βορράς. Και είναι το και οι αγορές μεγάλο της ενδοχώρας. Ας πούμε μια σημαντική αγορά. Ακριβώς. Έχει και το Πέραμα στο Ρέθυμνο. Έχει Ακριβώς. και το Σπήλι στο Ρέθυμνο. Δηλαδή κεφαλοχώρια που έχουν μια δική τους δυναμική. Έχουν μια δικιά τους δυναμική, έχουν μια δικιά τους ιστορία. Έχουν τους δικούς τους πελάτες. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα βέβαια το Παρίσιο Φως δεν έχει βλάψει κανέναν. Οπότε εμείς προσπαθούμε όσο γίνεται πιο σωστά, με προγραμματισμό να μπορούμε να δείχνουμε την αγορά μας, τι έχουμε, τι πουλάμε, να κάνουμε τη διαφήμιση των καταστημάτων. Ούτως ή άλλως μπήκαμε και στο πρόγραμμα και έχει ήδη υλοποιηθεί στο δικό μας τον τόπο το πρόγραμμα του Open Mall, που μας διαθέτει το εργαλείο που λέγεται διαφήμιση και προβολή της αγοράς, να μπορεί μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο ο τουρίστας να περιηγηθεί, να δει ότι ναι, αν θα κατέβει κάτω στην παλιά πόλη, θα δει ένα συνδυασμό της φορτέτζας, της παραλίας και της κεντρικής μας αγοράς. Και αντίστοιχα, αυτό γίνεται και από το Άδελε και από τον Πλατανιά. Οτιδήποτε έχει προβολή και προώθηση, αμήτι άλλο από τη στιγμή που δεν έχουμε το εργαλείο που λέγεται προαζιέρα ή το εργαλείο που λέγεται αεροδρόμιο, αμήτι άλλο με το δικό μας τρόπο προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε στον αέρα και να είμαστε δυνατοί και, και στα καταστήματα, διότι το Ρέθυμνο έχει ωραία αγορά, είναι πιο μικρή η αγορά του, έχει όμως πιο στοχευμένα καταστήματα και νομίζω ότι αυτό είναι πόλος έλξης για όλους τους Κρήτες και για τους τουρίστες μας. Κυρία Κυριακάκη, είστε αισιόδοξοι με την πορεία της σεζόν για την αγοραστική δυναμική των Χανίων? Θεωρώ ναι ότι είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό αναμέναμε όλο το χειμώνα, να ανοίξει η σεζόν. Όλος ο κόσμος αυτό περίμενε. Έτσι με βαριά βιομηχανία ο τουρισμός. Και εννοείται, θεωρώ και από με κουβέντες που έχω κάνει και έχω μιλήσει και με μαγαζιά και με
διάφορους τοπικούς ότι όντως υπάρχουν καλά και θετικά μηνύματα για την πορεία του τουρισμού. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Κυριακάκη, και εσάς, κυρία Τσικιντίκου. Ελπίζω την επόμενη φορά να σας έχουμε εδώ στο στούντιο. Είστε δύο πολύ έμπειρες κυρίες των τοπικών αγορών της Δυτικής Κρήτης και αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διαφημίσεις και με την επιστροφή θα ανοίξουμε την παρένθεση. Θα δούμε πού υπάρχουν τα πιο ακριβά ακίνητα, πού τα πιο φτηνά, τι γίνεται με τα ενοίκια, τι γίνεται με τους ελέγχους στην εστίαση και βεβαίως τι γίνεται με τις μικρότερες επιχειρήσεις με φόντο την σεζόν που έχει ξεκινήσει όσον αφορά τον τουρισμό. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Είμαστε μία ανάσα πριν τις 11, επιστρέψαμε σε ώρα αιχμής στο prime time της Δευτέρας. Συζητάμε για τις τοπικές αγορές. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση τώρα για την αγορά ακινήτων, κύριε Ράπογλου. Πρώτα όμως πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει κάνει η Εύη Χαραγιαννάκη και αμέσως μετά θα δούμε αναπεριοχές, πόσο κοστίζει ένα ακίνητο και τι ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην αγορά ακινήτων της Κρήτης. Μεγάλη αξία των ακινήτων της Κρήτης, αλλά εξίσου μεγάλο και για πολλούς δυσβάσταχτο το κόστος τους. 122 εκατομμύρια ευρώ φεύγουν από τις τσέπες των Κρητικών και κατευθύνονται στα κρατικά ταμεία, με τους πολίτες να τονίζουν πως ο ένφια δημιουργεί ένα ασφυκτικό σκηνικό για πολλά νοικοκυριά και στην Κρήτη. Τα πάντα είναι τώρα ακριβά, η αλήθεια είναι. Αλλά ο ένφια ένα παραπάνω. Και άμα δεν έχεις, σου κάνουν. Εγώ είχα ένα παλιό καράτσι και τώρα το έχουν πάει 600 ευρώ. Με λίγα λεφτά που παίρνουμε, τι κάνουμε. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησία στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλά τετραγωνικά πιθανόν, γιατί πολλά ακίνητα είναι σε χωριά, οι οποίες όταν είσαι ένα ακίνητο στο χωριό θα είσαι περισσότερα τετραγωνικά, ας πούμε, οπότε πληρώνεις μεγάλο έμφυα. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ότι η Κρήτη κατατάσσεται στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη αξία τα ακίνητα, ότι έχει ανάπτυξη, όμως από την άλλη πλευρά δείχνει το πόσο ψηλές είναι οι αντικειμενικές αξίες στην Κρήτη. Ο ένφια γονατίζει κάθε χρόνο πολλά νοικοκυριά, δηλώνουν πολίτες, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και μέσα από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Η περιφέρεια της Κρήτης είναι τρίτη μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία και στην αξία των ακινήτων της, αλλά και στους φόρους που καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν για αυτήν. Φέτος εμένα προσωπικά μου ήρθε πιο λίγο. Οπωσδήποτε είναι. Από τη στιγμή που μπήκε δεν έπρεπε κανονικά στην ακινήτη περιουσία δεν έπρεπε να μπει αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ στην περιφέρεια Κρήτης, 364.000 είναι όσοι έχουν ακίνητη περιουσία συνολικού ύψους 41,46 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 122 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει ανάγκη να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες γιατί δεν μπορεί μια περιοχή παρά την ανάπτυξη που έχει η Κρήτη να πληρώνει τόσο ψηλό έμφυα. Ο έμφυα είναι ο φόρος ο οποίος πλήττει τα ακίνητα τα οποία δεν δίνουν εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους, είτε αυτά είναι οικόπεδα αδόμητα, δεν έχουν χτιστεί δηλαδή, είτε κτίσματα. Πάρα πολύ, 24% και συνεχίζει να μειωθεί προφανώς, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχουν αυξηθεί και οι τιμές, οπότε αυξάνεται αυτομάτως και ο έμφυα. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού για τον ένφια, καθώς τελικά ο φόρος ήρθε για να μείνει και με δεδομένο ότι η ακρίβεια ήδη πλήττει σημαντικά τους πολίτες, αποτελεί ένα ακόμα αγκάθι, καθώς όπως περιγράφουν ένα σημαντικό μέρος των εσόδων τους εξανεμίζεται για την καταβολή των δόσεων. Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει, γνώμη μου. Δεν θα έπρεπε. Ήταν ένα προσωρινό μέτρο που ήρθε και έγινε μόνιμο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Πληρώνουμε για να φτιάξουμε ένα σπίτι και μετά πρέπει να πληρώνουμε για να. Σαν ενίκιο στο κράτος. Είμαι συνταξίχος του ΙΚΑ, παίρνω 550 ευρώ και μου έρχεται 100 ευρώ έμφυα. Πληρώνω νίκια, βάλε νίκια, πότα, τα πάντα. Σύμφωνα με τα αριθμητικά δεδομένα, περίπου 992.000 απαλλάχθηκαν από την πληρωμή έμφυα, ενώ έκπτωση έως 10% κέρδισαν περίπου 215.000 φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Πάμε τώρα να δούμε, κύριε Ράπογλου, να το δουν και η κυρία Ντονακάκη, ο κύριος Κουμαντάκης και ο κύριος Λεκάκης εδώ για να το σχολιάσουμε όλοι μαζί. Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο στα ακίνητα αναπεριφερειακή ενότητα με βάση τα στοιχεία της RE-MAX Ελλάς,
Να ξεκινήσουμε με την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, όπου για ακίνητα έως 5 έτη είναι στα 2.900 ευρώ, για ακίνητα από 5 έτη και πάνω είναι στα 1.850 ευρώ. Αυτό είναι, όπως βλέπετε, η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και εδώ έχουμε ακίνητα έως 5 έτη στα 2.950 ευρώ, από 5 έτη και πάνω στα 1.850 ευρώ. Από το Ηράκλειο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, που φαίνεται ότι είναι και στις ακριβές λεγόμενες περιφερειακές ενότητες της χώρας, 3.000 ευρώ έως 5 έτη, 2.100 ευρώ από 5 έτη και πάνω. Και να κλείσουμε με την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, 2.900 ευρώ έως 5 έτη, 2.490 ευρώ για ακίνητα από 5 έτη και πάνω. Βεβαίως υπάρχουν μικρές αυξομοιώσεις, κύριε Αράπογλου, σε αυτές τις τιμές. Είναι στοιχεία που συλλέξαμε από την RE/MAX Ελλάς και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Είναι η Κρήτη στις περιοχές με τα πιο ακριβά ακίνητα? Είδαμε και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι είναι στην τρίτη θέση σε επίπεδο χώρας. Ναι, πράγματι είναι στην τρίτη θέση. Ο λόγος ότι που έχουν αυξηθεί οι τιμές κατοικιών στην Κρήτη είναι καταρχήν η αύξηση του κόστους κατασκευής, η οποία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία ανέβηκε το κόστος κατασκευής από τα 1.100 ευρώ που ήταν ανά τετραγωνικό μέτρο στα 1.600 περίπου ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης έχουν ανέβει και οι τιμές των οικοπαίδων. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν φτάσει τις τιμές του 2009, όμως έχουν ανέβει σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν πριν. Όλα αυτά μας δίνουν αυξημένες τιμές για τις κατοικίες, γιατί το κόστος, η τελική τιμή μάλλον, διαμορφώνεται από το κόστος κατασκευής, από την τιμή οικοπαίδου και από το εργολαβικό κέρδος. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Είστε ένας έμπειρος άνθρωπος που γνωρίζει το κομμάτι της ακίνητης περιουσίας των Κρητικών αλλά και του κόστους αυτής. Βλέπουμε ότι στο Λασίθι είναι από 2.900 ευρώ για έως 5 έτη και από 1.850 ευρώ από 5 έτη και πάνω. Στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου υπάρχουν περιοχές που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ακριβές όσον αφορά την αγορά ενός ακινήτου, κύριε Αράπογλου? Ιδιαίτερα ακριβά είναι όλες οι πόλεις του Λασιθίου, γιατί το Λασίθι ξέρουμε ότι είναι κατανεμημένο σε 3-4 αστικά κέντρα, κυρίως Σιτία Ιερά Πέτρα Αγίος Νικόλαος. Στον Άγιο Νικόλαο είναι ακριβότερα τα ακίνητα. Και να υποθέσω ότι τα πιο ακριβά ακίνητα είναι στην Ελούντα όσον αφορά τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Ναι, τα ακριβότερα είναι στην Ελούντα και από πλευράς οικοπαίδων και από πλευράς εξοχικών παραθεριστικών κατοικιών. Αυτό που έχει οδηγήσει επίσης σε μεγάλη αύξηση των τιμών σε σχέση με τα χρόνια, ας το πούμε, προ-κορονοϊού, είναι ότι με το πρόγραμμα «Το σπίτι μου», που απευθυνόταν σε νέους μέχρι 35 ετών και αφορούσε σπίτια παλαιότητας πριν το 2007, δημιούργησε μία μεγάλη ζήτηση, γιατί με το δανεισμό που υπήρχε με πολύ χαμηλό επιτόκιο όλοι αναζητούσαν σπίτια κατασκευής πριν το 2007. Αυτό το πράγμα λοιπόν τεχνητά πυροδότησε μία αύξηση της ζήτησης. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε αύξηση της ζήτησης, τα σπίτια καταλαβαίνετε ότι είναι περιορισμένα αυτά που έχουν χτιστεί πριν το 2007, ανέβηκαν οι τιμές και αυτό συμπαρέσυρε και τις τιμές και των καινούριων κατοικιών. Να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου λίγο να το εξειδικεύσουμε. Η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου είναι μια από τις μεγαλύτερες περιφερειακές ενότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπουμε ξανά το πώς κοστολογείται ένα ακίνητο όσον αφορά τετραγωνικά μέτρα. Στην πόλη του Ηρακλείου, ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται οι ακριβές περιοχές για ακίνητα, κύριε Αράπογλου? Ακριβές περιοχές είναι το παραλιακό μέτωπο και όλες οι περιοχές οι οποίες μπορεί κάποιος να κατέβει στο κέντρο της πόλης με τα πόδια χωρίς να χρησιμοποιήσει μεταφορικό μέσο. Άρα και περιμετρικά του κέντρου. Και περιμετρικά του κέντρου, έξω από τα τείχη, σε απόσταση που μπορεί κάποιος σε 10 λεπτά να βρεθεί στο κέντρο με τα πόδια. Τώρα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, κύριε Αράπογλου. Δηλαδή, Χερσόνησος, Φεστός, Αστερούζια, ποιες περιοχές έχουν έτσι μεγαλύτερο κόστος στα ακίνητα? Θα έλεγα το βόρειο παραλιακό μέτωπο, περισσότερο η Χερσόνησος και λιγότερο οι περιοχές
του νότου της Κρήτης όσον αφορά τα, αν μιλάμε για κύρια, για κύρια κατοικία αλλά και για παραθεριστική. Τα σκύπτρα κρατάει η Ελούντα, η οποία έχει τις ακριβότερες τα πιο τιμές. Ακριβά κινητά. Okay. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, γιατί βλέπουμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι τα έως 5 έτη χαρακτηρίζονται και πιο ακριβά κινητά. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία, βλέπουμε ότι τα πιο ακριβά κινητά, κυρίως αυτά που χαρακτηρίζονται νεότερα, είναι στο Ρέθυμνο. Αυτό οφείλεται και στην έλλειψη ακινήτων στο Ρέθυμνο. Είναι ένα γνώριμο πρόβλημα στο Ρέθυμνο αυτό. Στο Ρέθυμνο, λόγος που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των ακινήτων και είναι μεγαλύτερες σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη, είναι ότι το Πανεπιστήμιο, με τους φοιτητές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο, έχει μεγαλύτερες ανάγκες στο Ρέθυμνο για στέγαση. Τώρα, αυτό το θέμα της στέγασης, επειδή θα δημιουργηθούν φοιτητικές εστίες, οι οποίες, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, δημοπρατούνται και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, που θα στεγάσουν περίπου 3.000 φοιτητές στην κάθε πόλη, θα δημιουργήσει μία πίεση στις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω. Καταλαβαίνετε, πάντα μιλάμε για προσφορά και ζήτηση. Δεν έχουμε κάνει αναφορά βεβαίως και στο ρόλο που παίζει σε ολόκληρη την Κρήτη το κομμάτι του Airbnb, κυρίως στα αστικά κέντρα, όσον αφορά τη συνύπαρξη των Airbnb με τους φοιτητές. Θα το δούμε στην πορεία. Θέλω να κλείσουμε με την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, που επίσης χαρακτηρίζεται η δεύτερη πιο ακριβή Περιφερειακή Ενότητα μετά το Ρέθυμνο. Θέλετε να μας δώσετε το δικό σας σχόλιο. Ποιες είναι οι πιο ακριβές περιοχές στα Χανιά? Στα Χανιά πάλι οι πιο ακριβές περιοχές είναι αυτές που είναι κοντά στο κέντρο της πόλης. Η περιοχή των δικαστηρίων θεωρείται μια περιοχή η οποία είναι ακριβή. Γενικά οι περιοχές που γειτονεύουν με το κέντρο ή επίσης είναι ακριβές και οι περιοχές οι οποίες προσφέρουν θέα προς την πόλη. Δηλαδή η περιοχή των Κορακιών εκεί του στάφου των Βενιζέλων. Επίσης να υποθέσω και οι τουριστικές περιοχές, ας πούμε η περιοχή του Πλατανιά ή ο Δήμος από Κορώνο που έχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση στο λεγόμενο κομμάτι της εξοχικής κατοικίας από ξένους επενδυτές. Ναι, εδώ μια και μιλάμε για εξοχική κατοικία, πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Κρήτη και για τα Χανιά, για αυτές τις περιοχές που αναφέρατε προηγουμένως, έχει να κάνει με τη χρυσή βίζα. Αυτή τη στιγμή το όριο της χρυσής βίζας είναι 250.000 για κατοίκους τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να αποκτήσουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όριο αυτό από το Σεπτέμβριο γίνεται για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και για νησιά πάνω από 3.000 κατοίκους, δηλαδή και η Κρήτη, καταλαβαίνετε, γίνεται 800.000. Μάλιστα. Άρα λοιπόν γίνεται απαγορευτικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει πυροδοτήσει μία ζήτηση εν ώψη του ότι από το Σεπτέμβριο το όριο από 250.000 πάει στις 800 και καταλαβαίνετε ότι μετά το Σεπτέμβριο θα περιοριστεί η ζήτηση που αυτό θα οδηγήσει προς τα κάτω τις τιμές των εξοχικών κατοικιών. Τώρα το πόσο θα είναι το παρακάτω κανείς δεν το γνωρίζει. Τα πιο ακριβά ενίκια στην Κρήτη? Τα πιο ακριβά ενίκια στην Κρήτη θα έλεγα ότι είναι στο Ρέθυμνο λόγω έλλειψης στέγης, λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει για φοιτητές. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες πόλεις, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο. Υπάρχει κάποια πόλη που έχει τα λεγόμενα φτηνότερα ενίκια? Φτηνότερα ενίκια δεν μπορώ να πω κάποια πόλη. Έχει να κάνει πιο πολύ με τις περιοχές. Όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τα κέντρα των πόλεων, τόσο περισσότερο μειώνονται τα ενίκια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιος... Εκτός και αν υπάρχουν συνοικίες που είναι κοντά σε λεγόμενες πανεπιστημίου πόλεις, όπως παραδείγματος χάρη το ΕΛΜΕΠΑ εδώ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φαντάζομαι ότι οι δυτικές συνοικίες έχουν μία ζήτηση από την πλευρά των φοιτητών όταν ψάχνουν φοιτητική κατοικία στο Ηράκλειο ή αντίστοιχα στις υπόλοιπες πόλεις που είναι κοντά το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο. Ναι, έχουν, η ζήτηση από φοιτητές έχει να κάνει με το κατά πόσο εξυπηρετούνται με αστική συγκοινωνία, δηλαδή οι περιοχές οι οποίες είναι είτε στα κέντρα των πόλεων που είναι πιο ακριβές γιατί εκεί υπάρχει διασκέδαση και τις προτιμούν οι φοιτητές, όμως τα σπίτια είναι περιορισμένα, και οι οδικές αρτηρίες που εξυπηρετούνται με αστική συγκοινωνία και στις δύο πλευρές των οδικών αρτηριών αυτών υπάρχει αυξημένη ζήτηση στις συνοικίες αυτές. Όμως για να λυθεί το πρόβλημα των ενοικίων, επειδή ο καθοριστικός παράγοντας είναι
το να υπάρχουν σπίτια, να προσφέρονται σπίτια ή να χτιστούν καινούργια σπίτια. Πώς θα χτιστούν καινούργια σπίτια? Για να χτιστούν καινούργια σπίτια πρέπει οι τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια. Το πρόβλημα της οικονομίας, όπως είπε και ο κύριος Κουμαντάης, και της αγοράς γενικότερα, είναι ο ακριβώς τραπεζικός δανεισμός. Δεν μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να κερδίζουν τη διαφορά μεταξύ δανεισμού και καταθέσεων 5,7%, το οποίο είναι ένα υπερβολικό ποσό, το καταλαβαίνετε, όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το αντίστοιχο νούμερο είναι γύρω στο 3,5%. Τώρα, ας πούμε, με ρωτάνε, και θέλω να σας το μεταφέρω, τι γίνεται με περιοχές που χαρακτηρίζονται σεισμόπληκτες, στο Αρκαλοχώρι, ας πούμε. Να υποθέσω ότι εκεί υπάρχει μια κατακόρυφη πτώση στην αγορά ακινήτων ή στα ενίκια. Εκεί υπάρχει το γενικότερο πρόβλημα ότι αποδιοργανώθηκε παντελώς η αγορά του Ρεθύμνου λόγω του σεισμού. Του Αρκαλοχωρίου. Του Αρκαλοχωρίου. Και προσπαθεί να επανέλθει και να βρει τους ρυθμούς της. Άρα λοιπόν είναι ένα έκτακτο φαινόμενο, ένα πρόβλεπτο γεγονός, όπως ήταν ο κορονοϊός. Έχει όμως και το αεροδρόμιο εκεί που ετοιμάζεται. Φαντάζομαι ότι αυτό θα δώσει μια όθηση στη λεγόμενη αγορά ακινήτων. Θα δώσει όθηση το αεροδρόμιο. Δηλαδή, εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ στη Νέα Λικαρνασσό, ενοικίαση αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία, να υποθέσω ότι θα θέλουν να μετακινηθούν κοντά στον αεροπορικό κόμβο όταν αυτός ανοίξει. Ναι, πράγματι, γενικά η κατασκευή του αεροδρομίου θα ωφελήσει όχι μόνο τις περιοχές αυτές, αλλά και ολόκληρη την Κρήτη, γιατί θα έχει δυνατότητα να υποδεχθεί διπλάσιο αριθμό τουριστών από αυτόν που υποδέχεται αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επειδή λοιπόν σταθήκαμε στο κομμάτι των ενοικίων, κύριε Λεκάκη, είναι μεγάλο το κόστος για μια μικρομεσαία επιχείρηση που δεν φιλοξενείται σε δικό της χώρο, αλλά πρέπει να καλύπτει το κόστος του ενοικίου? Βεβαίως και είναι μεγάλο το κόστος του ενοικίου και είναι, όπως είπατε και πριν, κυρία Δασκαλάκη, δυστυχώς δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις στο νησί μας για να μπορέσουν να στεγαστούν οι επιχειρήσεις. Άρα, όπως αναφέρουμε και πριν, όταν υπάρχει ζήτηση για εμπορικά είτε για επαγγελματικά ακίνητα και δεν υπάρχουν ακίνητα, αμέσως τα ενίκια εκτοξεύονται. Το τελευταίο δύο χρόνια έχουμε δει ότι τα ενίκια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, με αποτέλεσμα να καταρχήν δεν υπάρχουν ακίνητα για να ενοικιαστούν, γιατί δεν υπάρχουν και περιοχές για να υποδεχτούν αυτό. Υπάρχει μια βιομηχανική ζώνη, η οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι κορεσμένη, αλλά και το βιοτεχνικό πάρκο, βιοτεχνικό τρίγωνο Φοινικιάς Μαλάδων, και εκεί δεν υπάρχουν πλέον ακίνητα προς ενοικίαση. Και η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που κάθε ένας ο οποίος έχει και ένα ακίνητο το οποίο θέλει να εκμισθώσει, ζητάει υπερβολικά υψηλό ενοίκιο, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιο τους, είτε για τους λόγους που είπαμε πριν, λόγω ακρίβειας, λόγω τέτοιων φαινομένων, είτε λόγω της πανδημίας που μας βρήκε και λόγω άλλων φαινομένων, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές προστιβές με τους επαγγελματίες και τους ενοικιαστές. Κυρία Δονακάκη, το ίδιο ισχύει και για την εστίαση. Γνωρίζω ότι υπάρχουν καταστήματα που αναγκάζονται να φύγουν από τους χώρους γιατί δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος του ενοικίου. Έχω ακούσει κάτι τεράστια ενοίκια στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και όχι μόνο. Είναι απορρέως άξιο που συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπουν ότι τα μαγαζιά έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή ό,τι αφορά τη βιωσιμότητά τους και ξαφνικά βλέπουμε να διπλασιάζονται τιμές. Και δεν μιλάμε μια αύξηση λογική, μιλάμε τώρα για ενίκια που από 3.000 γίνονται 5.000. Κάτι ποσά υπέρογκα, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι επαγγελματίες και εφόσον λήγουν και τα συμβόλαιά τους, τους περισσότερους από ό,τι ακούω, γιατί πρόσφατα κάναμε έτσι μια πρόχειρη καταγραφή, γιατί είχαμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι προβήκαν σε κλείσιμο των επιχειρήσεών τους και ο λόγος ήταν το ότι τους ζήτησαν τις διπλάσεις τιμές. Αυτό σίγουρα ο κύριος Σαράπουλος θα ξέρει καλύτερα γιατί συμβαίνει. Ο κόσμος απαιτεί τώρα πολύ περισσότερα πράγματα. Ίσως η οικονομική κρίση που διανύουμε να αναγκάζει και τους ανθρώπους αυτούς που νοικιάζουν τα ακίνητά τους να θέλουν περισσότερα χρήματα. Όμως εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και κατανοητό. Μάλιστα αυτό που είπε ο κύριος Σαράπουλος, ότι σε βάθος χρόνου δεν θα μπορέσουμε ούτε να πληρώνουμε. Θα πάω στον κύριο Σαράπουλο. Απλά θέλω και το σχόλιο του κυρίου Κουμαντάκη. Κύριο Κουμαντάκη, να υποθέσω ότι και στο κομμάτι των εμπορικών συλλόγων υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα τεράστια ενίκια. Δηλαδή, έχω ακούσει κάτι υπέρογκα ποσά που ζητούν σε ενίκια στην Οδό Δεδάλου, στη Δικαιοσύνη, αλλά και σε λιγότερο εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ένας από τους λόγους που πολλές μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου ανοίγονται και κλείνονται, ένας από τους λόγους είναι το μεγάλο πρόβλημα της απόσβεσης των ενοικίου.
που δημιουργεί μεγάλα θέματα στη λειτουργικότητα μιας επιχείρησης. Ακόμα και σε άλλους χώρους εξωτερικούς, έξω το Ηράκλειο, όπου εκεί χρειάζονται μεγαλύτεροι χώροι για το χοντρεμπόριο και τη βιοτεχνία, όπως είπε και ο κύριος Λεκάκης προηγούμενα, υπάρχει μεγάλο θέμα έβρεσης τέτοιων χώρων και αν βρεθούν, οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο γενικότερα για το θέμα των ακινήτων, αν μου το επιτρέπετε. Βεβαίως. Έβλεπα τις τιμές που καταγράφατε προηγούμενα για όλους τους νομούς, υποθέτω ότι είναι μεσοσταθμικά. Μεσοσταθμικά αυτές, είπαμε, ότι υπάρχουν και αυξομοιώσεις. Γιατί υπάρχουν παραπάνω τιμές. Είναι ο μέσος όρος. Για αστικά αυτά, για τουριστικές περιοχές, είτε είναι ενδοχώρα κλπ. Εδώ υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, ανέφερε και προηγούμενα ο κύριος Αράπουλου, ότι το καθασκευαστικό έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, το κόστος της ενός κτηρίου. Οι φόροι είναι πάρα πολύ υψηλοί, και έμεση και άμεση φόροι. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα ακίνητο από την κάτω τη βάση μέχρι μάλλον την εξαγορά του οικοπαίδου κλπ. Κλπ. Είναι μια σωρία φόρων οι οποίοι επιβαρύνουν το κόστος και τα σαφέστατα τα επιτόκια, τα οποία όχι μόνο σε όλη την οικονομία, και εδώ δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Εκεί όμως που τωρινά εδώ που ζούμε τώρα τη σημερινή εποχή, που τα επιτόκια, που οι τιμές συνεχίζονται και στα μισθώματα, έχουν να κάνουν την προσφορά και τη ζήτηση. Διότι μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε μία, αν θέλετε, ροπή στον κόσμο να επενδύουν, να κάνουν μία στέγη στο κεφάλι μας, μετά να πάρουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή επένδυε ο κόσμος τα κεφάλαιά του, έτσι, να κάνει ακίνητα. Μετά τη μεγάλη κρίση του 2007-2008 και μετέπειτα και όλες αυτές τις υπόλοιπες κρίσεις, είχαν δημιουργήσει μία στασιμότητα στην οικοδομή πάρα πολύ μεγάλη. Όταν ξαφνικά εμπήκαμε σε μια διαδικασία που μπήκε και το Airbnb, δεν είναι, μπήκε και αυτό στην κοινωνία μας μέσα, την οικονομική μας κοινωνία και την κύκλο μου όλο αυτό, μαζί με την προσφορά και τη ζήτηση πάλι ότι ο κόσμος θέλει να επενδύσει εκεί, δημιούργησε μια τέτοια ζήτηση που αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που είπαμε, κατασκευαστικό, φόροι, επιτόκια. Έτσι. Είναι θέμα πλέον, τώρα που ζούμε, σε μια προσφορά και ζήτηση που αυτοί καθορίζουν τις τιμές των ακινήτων. Κύριε Αράπογλου, θα κλείσω με εσάς το κομμάτι αυτό της αγοράς ακινήτων. Υπάρχει εξήγηση από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων που πολλές φορές έχουν παράλογες απαιτήσεις, ζητώντας, ας πούμε, από μια επιχείρηση που δεν είναι κερδοφόρα να διπλασιάσει το ενοικιό της, κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι το Ηράκλειο. Δεν κινούνται όσοι ζητούν παράλογα ενοίκια, δεν κινούνται και δεν πράττουν λογικά. Για το λόγο ότι φεύγουν από το φερέγγιο και γνωσμένης βιωσιμότητας ενοικιαστή και πάνε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Πάνε στο άγνωστο ψάχνοντας παραπάνω ενοίκιο από ένα νέο ενοικιαστή, ο οποίος δεν γνωρίζουν κατά πόσο είναι βιώσιμη η επιχείρησή του, δεν είναι αποδεδειγμένα, γιατί όταν έχεις ένα ενοικιαστή 15-20 χρόνια στο ακίνητό σου, μιλάω για επαγγελματική στέγη, σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι βιώσιμη η επιχείρησή του και μπορεί και βγάζει χρήματα αυτός και μπορεί και σου πληρώνει το ενοίκιο. Αν τον βγάλεις έξω επειδή πιστεύεις ότι θα εισπράξεις ένα μεγαλύτερο ενοίκιο, το οποίο μπορεί να το εισπράξεις ένα μήνα, δύο μήνες, για 5-6 μήνες, ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και το ζω συχνά και σαν δικηγόρος αυτό το πράγμα. Έρχονται μετά από 6 μήνες και ζητούν να κάνουν έξω στον ενοικιαστή γιατί δεν πληρώνει τα ενοίκια. Τι σημαίνει
κάνω έξωση. Σημαίνει ότι έχω δικαστικά έξοδα για να τον βγάλω έξω, πάβει να πληρώνει ενίκεια μέχρι να επιτύχω μια δικαστική απόφαση. Στο σημείο αυτό, όσοι ενοικιαστές, όσοι ιδιοκτήτες μάλλον, είτε μισθώνουν σπίτια είτε επαγγελματική στέγη, έχουν παραλείψει να κάνουν έγγραφο μισθωτήριο και κάνουν την αναγγελία μόνο στην εφορία, πιστεύοντας ότι έχουν κάνει ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ενώ δεν υπάρχει έννοια του ηλεκτρονικού μισθωτήριου, υπάρχει αναγγελία στην ΑΔΕ της προφορικής συμφωνίας, αν δεν έχει χάρτινο μισθωτήριο. Αν δεν έχει λοιπόν ο ιδιοκτήτης έγγραφο χάρτινο μισθωτήριο, τότε σε αυτή την περίπτωση αν του χρωστάει ενίκεια ο ενοικιαστής, για να επιτύχει την έκδοση μιας εξωστικής απόφασης, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα χρόνο, για να μην πω και περισσότερο χρονικό διάστημα. Άρα σημαίνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα εισπράττει και χρήματα. Και δεν υπάρχει προοπτική, δηλαδή κατά 90% δεν πρόκειται να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό από τα ενίκια που δεν θα πληρώσει ο κακοπληρωτής ενοικιαστής. Άρα λοιπόν, καλό είναι να τα έχουν υπόψη τους αυτά οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Εμείς το συνιστούμε, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ότι προσέχετε, μην χάσετε τον ενοικιαστή εξωθώντας τον φερέγγιο ενοικιαστή, εξωθώντας τον να εγκαταλείψει την επιχείρηση και να πάτε στην αβεβαιότητα, ζητώντας ενίκια τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν όλες αυτές τις παρενέργειες. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Αντωνακάκη, για το κομμάτι των ελέγχων και των προστήμων. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με αυτό το θέμα. 5 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Ώρα Αιχμής. Σε αυτό το μέρος θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον στα πρόστιμα αλλά και στους ελέγχους που ξεκίνησαν σήμερα στο χώρο της εστίασης, κυρία Αντωνακάκη, και γνωρίζω ότι ξεκίνησαν από την οδό 1866, από την λεγόμενη παλιά αγορά του Ηρακλείου. Να υποθέσω ότι ως σύνδεσμος επισητισμού επιθυμείτε τον έλεγχο, όμως μπαίνοντας στη διαδικασία να δω την επιβολή των προστήμων που χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, στον τρίτο έλεγχο μπορεί να κλείσει και το κατάστημα. Γίνεται ανάκληση αδείας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ό,τι αφορά τη 1866, να πούμε ότι αφορά περισσότερο το εμπορικό κομμάτι, γιατί εκεί είναι περισσότερα μαγαζιά εμπορικά. Είναι βέβαια και εστίαση κάποια. Οι ελέγχοι γενικώς δεν έχουν κάποιο στόχο συγκεκριμένο. Θα είναι και στα εμπορικά και στην εστίαση. Προσπαθούν να βάλουν την τάξη στο ιστορικό κέντρο, σε κάποια σημεία τα οποία θεωρητικά δημιουργούν πρόβλημα ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Αυτό είναι το κομμάτι δηλαδή, που του απασχολεί κυρίως στο Δήμο, γιατί το ζω και μέσω του Δήμου που, λόγω της ιδιότητας σαν δημοτική σύμβουλος. Και βλέπω ότι αυτό που προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι, επειδή υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες προκαλούν, να μπουν στη θέση τους. Ας πούμε, εκεί... αυτές οι περιπτώσεις, κυρία Αντωνακάκη, είναι περιπτώσεις συναδέλφων σας που καταπατούν τον δημόσιο χώρο, που μπορεί να βάλουν, ας πούμε, και τραπεζοκαθίσματα πάνω σε διάβαση τυφλών. Θα σας πω τι συμβαίνει σε αυτό. Επειδή έχουν γίνει και κάποια τεχνικά λάθη, όπως είχα να θυμάστε παλιά με τις γραμμές των τυφλών, και γενικά σε κάποια σημεία έχουμε το θέμα της αρχαιολογίας, το οποίο δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τους κοινόχρηστους χώρους παντού. Το θέμα ξεκινάει για μένα, αν με ρωτήσετε, από το θέμα της μελέτης. Ότι δεν υπάρχει επίσημα κάποια μελέτη που εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε από την πλευρά του Δήμου, μέσω της υπολοδομίας, σε συνεργασία δηλαδή της υπολοδομίας και της αρχαιολογίας, να μας υποδείξουν ακριβώς τα σημεία εκείνα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν ξερέσουμε την περίοδο του κορονοϊού, που εκεί πέρα υπήρχε μία ανοχή και μας δώσανε κάποιους έξτρα χώρους, όλοι οι υπόλοιποι χώροι υπάρχει μία οριοθέτηση με την κίτρινη γραμμή που βλέπετε, που μέσα σε αυτή την κίτρινη γραμμή πρέπει να δραστηριοποιούμε και να εκμεταλλευόμαστε το χώρο. Τηρείται όμως, κυρία Αντωνακάκη, η κίτρινη γραμμή στο Ηράκλειο? Θα σας πω. Στην πλειοψηφία τηρείται. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν το ρισκάρουν, ούτε θέλουν να βρίσκονται υπόλογοι, ούτε στο Δήμο, αλλά ούτε και στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Υπάρχουν και κάποια φαινόμενα μεμονωμένα. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο στην εστίαση αυτό που συμβαίνει. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι πολίτες, όταν κάθονται στα μαγαζιά μας, τραβάνε τα τραπέζια και τις καρέκλες. Καλά, δεν θα κάνει τον τροχονόμο στο. Ναι, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την τάξη πάντα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, το σωστό είναι, για να μην δημιουργείται και θέμητος ανταγωνισμός, θα πρέπει να τηρούμε αυτά τα όρια που μας λένε, και αν θέλει κάποιος έξτρα χώρο, να το ζητάει. Θέλετε να μου πείτε λίγο πώς διαμορφώνται τα πρόστιμα? Δηλαδή, αν κάποιος παραβιάσει την κίτρινη γραμμή, παραβιάσει το κομμάτι της ηχορύπανσης, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, και επίσης
Έχουν έρθει μηνύματα από τηλεθεατές που μιλάνε για τις λεγόμενες δίκακοπροαίρετες καρφωτές. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες από κάποιους μεμονωμένους κατοίκους οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν θέλουν την πόλη μας ζωντανή, θέλουν να είναι μια νεκρή πόλη, έτσι την αποκαλούν, έτσι θέλουν να είναι, να έχουν την απόλυτη ησυχία. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και κάποιες, πάλι ξαναλέω, μεμονωμένες περιπτώσεις που ίσως ο ήχος καμιά φορά ξεφεύγει, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει κόσμος πολύ σε ένα μαγαζί, γίνεται πεδίο μετά ο ήχος, διπλασιάζεται η έντασή του. Οπότε εκεί, αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει μόνωση σωστή, μπορεί ο ήχος αυτός να προκαλεί και να δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία και με το Δημοτικό Διαμέρισμα του Κέντρου, που εκεί πάνε πρώτα οι καταγγελίες. Έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα σε κάποιες περιπτώσεις να μπει η τάξη και να μην υπάρχει πρόβλημα. Όμως υπάρχουν και υπερβολές. Υπάρχουν κάποιες αιμονές που έχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σας ξαναλέω, δεν θέλουν την πόλη αυτή ζωντανή, και μην ξεχνάμε ότι η πόλη αυτή είναι ιστορικού ενδιαφέροντος. Τώρα, με τζιγκλάτι, να σας ρωτήσω, δεν θέλω να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι μέσα από τη δημοτική αρχή που έχουν αυτές τις αιμονές? Όχι, δεν είναι μέσα από τη δημοτική, κάτοικοι οι οποίοι δεν τους αρέσει. Θέλουν την ισχύ. Και σας λέω, σε κάποιο βαθμό ίσως να έχουν και δίκιο κάποιοι, αλλά η πλειοψηφία όμως, υπάρχει έτσι μία αιμονή απέναντι στην εστίαση, μία προκατάληψη. Και γίνεται μία στοχοποίηση που αυτή κάποιες φορές είναι πάρα πολύ άδικη. Τα πρόστιμα σε τι ύψος είναι, κυρία Ντονακάκη? Θα σας πω τι γίνεται με τα πρόστιμα. Αν κάποιος, ας πούμε, στον κοινόχρηστο χώρο παραβιάσει και πάρει κάποια τετραγωνικά, π.χ. δύο τετραγωνικά παραπάνω, η αξία του τετραγωνικού πηγαίνει επί δύο. Άρα, ας πούμε, τα δύο τετραγωνικά, αν είναι 100 ευρώ το τετραγωνικό, ένα παράδειγμα σας λέω, γίνεται 200. Οπότε, μάλιστα. Και τη δεύτερη φορά επίσης το ίδιο, και την τρίτη γίνεται ανάκληση, αιδείας και κατάσχεση. Μάλιστα. Επειδή είπατε ότι στη 1866 ξεκίνησαν οι έλεγχοι που έχουν να κάνουν κυρίως με το κομμάτι των καταστημάτων ένδυσης, υπόδεισης, τουριστικά είδη. Κύριε Κουμαντάκη, υπάρχουν και παράπονα για το γεγονός ότι πολλοί λέει καταστηματάρχες καταλαμβάνουν πεζόδρομους και πεζοδρόμια με στάντ και καλάθια προσφορών. Τι λέτε για όλα αυτά? Ένα μεγάλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, υπερβολές από τη μεριά των επιχειρηματιών στους χώρους που χρησιμοποιούν για να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, έχουμε καταστήσει την άποψή μας στον Δήμο, που έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα τέτοια, ότι είμαστε υπέρ της νομιμότητας. Με την πανδημία είχε υπάρξει, αν θέλετε, λόγω της πανδημίας, μία χαλαρότητα των χώρων κλπ. Και στο εμπορίο και στην εστίαση. Από εκεί και πέρα, η πανδημία πέρασε και πρέπει να επανέλθουμε στα προηγούμενα. Βέβαια, ο νόμος για την εστίαση δίνει τη δυνατότητα κάθε επιχειρηματίας να μπορέσει να συζητήσει με το Δήμο, να ορίσει κάποια πράγματα αναχώρως και η εστίαση, και εμείς, αλλά κυρίως η εστίαση, έχει κάνει σοβαρή δουλειά πάνω στην κατεύθυνση αυτή, ως προς τις εμπορικές επιχειρήσεις, ότι πρέπει με βάση αυτό που πληρώνει και χρησιμοποιεί το χώρο, πρέπει εκεί αυτό να λειτουργεί. Στη 1866 που το έχετε θέσει τώρα τρεις φορές, είναι ένας δρόμος βέβαια που έχει μια ιδιαιτερότητα, ένας δρόμος που είναι ο μοναδικός δρόμος με τον κλασικό τρόπο αν θέλετε, της αγοράς που λέμε, της αγοράς. Επί πολλά χρόνια λειτουργεί έτσι, είναι ένα μείγμα και επιχειρήσεων και των αυτών που περνάνε από εκεί. Είναι απόλυτα τουριστικός δρόμος. Ένας δρόμος τέτοιος, έχει χαρακτηριστικά. Ο Δήμος θέλει ότι ο δρόμος αυτός να είναι γίνει πεζόδρομος, που να μπορέσουν να περνάει, να περιηγούνται είτε τουρίστες είτε πολίτες του Ηρακλείου κλπ. Υπάρχουν μεγάλα πεζοδρόμια τα οποία έχουν τη δυνατότητα, όλη τη δυνατότητα αυτή, οι έμποροι και οι άνθρωποι της εστίασης εκεί, να χρησιμοποιήσουν. Είναι μεγάλα πεζοδρόμια.
Αναφέρεστε στη 1866 ή γενικότερα στην εικόνα της πόλης του Ηρακλείου? Όχι, όχι, εκεί γενικά, επειδή εστιάσατε στην, το δρόμο αυτόν και επιμένω σε αυτόν. Βέβαια, είπαμε στο Δήμο ότι θα ήταν καλό αν υπάρχουν παρεμβάσεις, αν θέλετε, υπερβάσεις στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο που είναι κλπ. Να γίνει μια σύσταση, να γίνει μια συζήτηση με τους καταστηματάρχες πριν προχωρήσουν, έτσι, να τους ενημερώσουν και να συζητήσουν μαζί τους. Αυτό τους είπαμε στο Δήμο. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και όχι να μπουν σε μια διαδικασία προστήμων και αμέσως. Γιατί θα είναι, άρα θα είναι πολύ ουσιαστικά άσχημα. Ζητάτε μια περίοδος χάρη τους. Και συζήτηση και να συζητηθούν, ναι. Και προσαρμογή για να συζητηθούν. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Ντομακάκη, πάνω σε αυτό? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η νέα κανονιστική πρόκειται να γίνει, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2025, που είναι, θα είναι σε διαβούλευση τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε 10 φορείς εμπλέκονται και θα συζητάμε ως προς τη λειτουργία και των καταστημάτων και γενικότερα και τις εστίασεις και των εμπορικών καταστημάτων. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε όσο το δυνατόν τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή σχέση και με τον Δήμο, αλλά και να μην υπάρχει ο αθέμητος ανταγωνισμός που είπα. Και σε κάθε περίπτωση αυτοί που προκαλούν θα πρέπει να είναι στοχευμένα να γίνεται ο έλεγχος και όχι μαζί με τα χλωρά, με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Γιατί θα είναι πάρα πολύ άδικο για κάποιους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης, να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους, να βρίσκονται υπόλογοι όταν κάποιοι άλλοι δεν το σέβονται αυτό και δημιουργούν προβλήματα. Τώρα, ό,τι αφορά τις κατασκευές, θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και από τη μελέτη που πρόκειται να γίνει, θα πρέπει επιτέλους να καταλήξουν. Θα σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ναι. Κυρία Αντωνακάκη, ορθώς. Μας βοηθάει ο τηλεθεατής σε αυτό. Στο Βενετσιάνικο λιμάνι του Ρεθύμνου, όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η απόλυτη καταπάτηση των χώρων από την εστίαση. Πήρε μια γενναία απόφαση η Δημοτική Αρχή, άλλαξε τελείως η εικόνα. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχετε πάει όλοι στο Ρέθυμνο, δεν μπορούσε κάποιος να διασχίσει που δεν θέλει να πάει σε κατάστημα εστίασης το Βενετσιάνικο λιμάνι. Άλλαξε αυτή η εικόνα. Και αυτό που λένε οι πολίτες είναι ότι για να κάνεις λίγο μελέτα πρέπει πρώτα να σπάσεις αυγά. Σίγουρα οι αποφάσεις που λαμβάνει η Δημοτική Αρχή ή κάθε Δημοτική Αρχή δεν είναι πάντοτε ευχάριστες. Όμως, και θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι πέρα της εστίασης εδώ, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας που λειτουργούν, το είπατε κι εσείς, που λειτουργούν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ναι, σας ξαναλέω, είναι μεμονωμένα περιστατικά αυτά. Οι περισσότεροι δεν κάνουν, δεν παραβιάζουν γιατί φοβούνται, γιατί ξέρουν ότι τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Ούτε κανείς θέλει να χάσει την άδειά του όταν κάνει ένα τέτοιο αγώνα καθημερινά. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σκεφτούν ότι τώρα πια έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Από ό,τι βλέπουμε, δεν πρόκειται να κάνουν. Δηλαδή θα γίνονται οι ελέγχοι καθημερινά μέχρι να μπει η τάξη, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις καταγγελιών αρκετών. Που βρισκόμαστε καθημερινά υπόλογοι. Και εμείς, σαν σύλλογος, που προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορροπία ανάμεσα στους συναδέλφους, και βλέπουμε ότι ο κόσμος αναγκάζεται πολλές φορές και πηγαίνει στην περιφέρεια και δεν μένει στο κέντρο, γιατί κυρίως στο κέντρο υπάρχει αυτή η στοχοποίηση. Γιατί βλέπουμε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τους ελέγχους καθημερινά, ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται, είτε είναι δήμος, είτε είναι φορεία, είτε είναι ΙΚΑ, είτε οτιδήποτε. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ότι, να μην γίνονται. Απλά να υπάρχει ισονομία για να είμαστε όλοι εντάξει. Μάλιστα. Μεταξύ μας. Το κομμάτι των ελέγχων αγγίζει το δικό σας κλάδο, κύριε Λεκάκη? Βεβαίως και τον αγγίζει. Σας είπα και πριν. Και ο επισήτησμος ανήκει στην Ομοσπονδία. Αλλά δεν είναι μόνο ο επισήτησμος, είναι τα ζαχαροπλαστεία, είναι τα καφενεία, είναι τα αρτοποιεία. Και αρκετά εμπορικά καταστήματα που φιλοξενούνται στο κέντρο του Ηρακλείου. Σαφώς όμως και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να συζητάμε ότι θέλουμε μια πόλη να υπάρχουν οι επαγγελματίες, και για να υπάρχουν οι επαγγελματίες θα πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά. Τα μαγαζιά για να λειτουργήσουν θέλουν πελάτες. Πελάτες λοιπόν πώς θα έρθει σε μια πόλη που θα είναι νεκρή? Θέλουμε να κλείσουμε τα καταστήματα όλα? Να τα κλείσουμε. Να δούμε πώς θα γίνει όλη η διαδικασία και πώς θα μπορέσει η Δημοτική Αρχή να επιβιώσει και με τι έσοδα θα επιβιώσει η Δημοτική Αρχή. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς είναι, και είναι ίσως και το σημαντικότερο από όλα. Όταν θέλουμε μια πόλη ζωντανή, να υπάρχουν καταστήματα, να δουλεύουν τα παιδιά μας στα καταστήματα αυτά και να μπορεί να λειτουργήσει η πόλη, θα πρέπει να υπάρχουν καταστήματα, κύριε Δασκαλάκη. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι πριν πράξη. Και όχι μόνο σήμερα, και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Πριν πράξει οτιδήποτε η κάθε δημοτική αρχή, να μπορέσουμε να συζητάμε για να βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή λύση και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ
και των καταστημάτων και των πολιτών για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Ένα ερώτημα που θέτει τηλεθεατή στο κομμάτι των ελέγχων, κύριε Αράπογλου, είχε έρθει από το προηγούμενο μέρος και νομίζω ότι κολλάει αυτή τη στιγμή σαν ερώτημα, είναι ότι υπάρχει έλεγχο στο κομμάτι της αγοράς ακινήτων και κυρίως στα ενίκια που μπορεί ένας ιδιοκτήτης ακινήτου να νοικιάζει μία τρύπα, το τρύπα σε εισαγωγικά υπόγειο, ζητώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τους ενοικιαστές? Όχι, δεν υπάρχει αγορανομική διάταξη, έτσι. Αυτό που υπάρχει είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Αν θέλω... Άρα ουσιαστικά όλο αυτό είναι καθορίζεται ελεύθερο... κυρίως από τη συμφωνία του ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή. Σωστά, ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να ζητάει ό,τι ενίκιο θέλει. Απλά αν είναι λογικός ο ιδιοκτήτης, δεν θα θέλει να βλέπει την περιουσία του για πολλά χρόνια ξενίκιαστη για μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι πολλά χρόνια. Υπάρχει σχροκέρδεια στον κλάδο σας, κύριε Αράπογλου? Υπάρχουν δηλαδή ιδιοκτήτες ακινήτων που αυτό το εκμεταλλεύονται στο έπακρο? Κοιτάξτε, η αγορά αυτορυθμίζεται. Δηλαδή, αυτοί που θα ξεφύγουν από το μέσο όρο θα έχουν το αποτέλεσμα ότι θα βρουν τον κακό ενοικιαστή, όχι τον καλό ενοικιαστή, ο οποίος θα τους αφήσει απλήρωτους για κάποιο χρονικό διάστημα, θα μείνει ξενίκιαστο το μαγαζί, ένα μαγαζί το οποίο αλλάζει και συχνά ενοικιαστές, ουσιαστικά δυσφημείται, γιατί κάποιος λογικός επιχειρηματίας που θέλει να ενοικιάσει ένα κατάστημα θα αναρωτηθεί γιατί άραγε φεύγουν όλοι οι προηγούμενοι από αυτό, τι συμβαίνει. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη, μπορεί να έχει να κάνει με το ακίνητο, μπορεί να έχει να κάνει με χίλια δύο πράγματα. Ένας έμπειρος και λογικός επιχειρηματίας θα κοιτάζει όλα αυτά και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους και οι ιδιοκτήτες όταν νοικιάζουν ένα ακίνητο και να προσαρμόζουν τις απαιτήσεις τους με κριτήριο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και το συμφέρον, το δικό τους που το συμφέρον είναι ένα λογικό ενίκιο για να μπορούν να το εισπράττουν και όχι η συχνή εναλλαγή ενοικιαστών. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα, κυρία Αντωνακάκη, που νομίζω το έχουμε δει και μέσα από τα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Τι συμβαίνει με το πάρκο του Θεοτοκόπουλου? Είναι μια περιοχή που μας λένε οι κάτοικοι εκεί, αλλά και εσείς οι άνθρωποι της εστίασης, ότι μετά τις 9-10 το βράδυ, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και τώρα όταν νυχτός, είναι απροσπέλαστο. Και νωρίτερα. Υπάρχει έντονο φαινόμενο παρεμβατικότητας εκεί, δυστυχώς. Έχουμε κάνει τρομερές εισηγήσεις προκειμένου να βρούμε τρόπους να απομακρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από αυτό το πάρκο, διότι κινδυνεύει η ζωή μας πολλές φορές. Έχουμε δει φαινόμενα να απειλούν ακόμα και τους εργαζόμενούς μας. Πρόσφατα, μάλιστα, το είχατε κάνει και εσείς θέμα. Μια κοπέλα, η οποία το πρωί που ερχόταν στη δουλειά της, επιτέθηκε κάποιος και της ζητούσε τα λεφτά της. Και όχι μόνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα, βρίζουν, φωνάζουν, πετάνε πέτρες με μπαλτάδες εκεί στα μαγαζιά. Και το κακό είναι το ότι πολλές φορές κάθονται να φάνε να πιούν ένα στα μαγαζιά και επιτίθονται και μαλώνονται μπροστά στον κόσμο και αναγκαζόμαστε εμείς πολλές φορές να φωνάζουμε την αστυνομία γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δηλαδή εκεί η πλατεία έχει γίνει ένα ιδιόμορφο γκέτο, κυρία Αντωνακάκη. Ένα ιδιόμορφο γκέτο και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι αν μπείτε μέσα στο Google να δείτε τι γράφουν για τα μαγαζιά ή και για το πάρκο, ότι μην πηγαίνετε εκεί, είναι ότι πιο κακόφημο υπάρχει και πιο επικίνδυνο. Άρα αυτό σημαίνει ότι μας κάνει μεγάλη ζημιά στην λειτουργικότητα των επιχειρήσεών μας. Βέβαια, πρόσφατα προκαλέσαμε μια σύσκεψη ο σύλλογός μας και είχαν έρθει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όλοι και είχαμε θέσει το θέμα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εγώ, βέβαια, είχα μια πρόταση πάρα πολύ σοβαρή για να το πατάξουμε αυτό το φαινόμενο και η πρότασή μου ήταν να δώσουν ζωή στο πάρκο κάνοντας διάφορες εκδηλώσεις στα πλαίσια των πολιτιστικών του Δήμου, όπου εκεί εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μείνουν εκεί μέσα, θα φύγουν. Δηλαδή, εκεί πέρα ουσιαστικά είναι αλλοδαποί και ντόπιοι που δημιουργούν προβλήματα, γιατί κάποιοι κάνουν κυρίως αλλοδαποί και για διακίνηση. Ναι, υπάρχει έντονο φαινόμενο για διακίνηση ναρκωτικών και κυρίως αργά το βράδυ, όπου σταματάνε διάφοροι έμποροι και φέρουν το εμπόρευμά τους και μέσα στο πάρκο υπάρχουν κρυμμένα ναρκωτικά και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, διότι βλέπουμε νέα παιδιά να λιποθυμούν μέσα στο πάρκο και αν δεν έρθει η αστυνομία εκείνη τη στιγμή να παρέμβει, σας λέω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις ζωές μας. Θέλω να σας μεταφέρω τώρα, με ενημερώνει ο σκηνοθέτης μου Δημήτρης Φραγιαδουλάκης, για κάποιους τηλεθεατές που εξέφρασαν μια δυσαρέσκεια σε μια τοποθέτηση που κάνατε και εσείς και ο κύριος Λεκάγης για το περινεκρή πόλη και όσον αφορά την ηχορύπανση. Εκφράζοντας, κυρία Αντωνακάκη και κύριε Λεκάγη, επειδή αναφερθήκατε εσείς και θα σας δώσω το λόγο, την δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου οι μόνιμοι κάτοικοι δεν τολμούν
να ανοίξουν τα παράθυρά τους λόγω του τεράστιου προβλήματος της ηχορύπανσης. Και σε αυτήν την εκπομπή τα λέμε όλα. Εγώ οφείλω να μεταφέρω αυτό που μου λένε οι τηλεθεατές. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Λεκάγη. Μα δεν διαφωνούμε. Σας είπα εγώ και πριν ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να λειτουργεί η πόλη σωστά. Σε αυτό αναφερόμαστε. Όπου υπάρχει παραβατικότητα θα πρέπει να. Καταπολεμηθεί. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Δεν είπαμε εμείς ότι θα πρέπει οι κάτοικοι μέσα από την πόλη να φύγουν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν και τα μαγαζιά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια καλή και σωστή λειτουργία και για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μένουμε όλοι μαζί. Γιατί και ο κάτοικος που μένει, ο μόνιμος κάτοικος που μένει μέσα στο κέντρο της πόλης, στο οποίο υπάρχουν τα καταστήματα, δεν μπορεί να έχει τη μουσική μόνιμα πάνω από το κεφάλι του. Το καταλαβαίνουμε, είναι άνθρωποι που εργάζονται και πρέπει να ξεκουραστούν. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή πολιτική και σωστή διαλογή στα πράγματα. Θέλετε να το σχολιάσετε, κύριε Ντονακάκη. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο κύριος Λεκάγης, ότι θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν επικοινωνία και με το σύλλογο. Υπάρχει ένα σύλλογο, όπως πολλές φορές έχουν αποτανθεί σε εμάς και μας έχουν ζητήσει να παρέμβουμε σε κάποιες περιπτώσεις που ήταν, ξαναλέω, μεμονωμένες και οι άνθρωποι αυτοί κάναν τις κατάλληλες μονώσεις και το πρόβλημα λύθηκε. Μάλιστα. Δεν είναι λύση η καταγγελία, ούτε η στοχοποίηση, ούτε να κλείνουν οι επιχειρήσεις και να μείνουν κάποιοι εργαζόμενοι στον δρόμο επειδή κάποιοι άνθρωποι υπερβάλλουν. Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και αν αυτό το φαινόμενο υπάρχει άντωνα, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα πάμε να επιβάλλουμε την τάξη. Πάντως λέει η τηλεθεάτρια, κύριε Αράπογλου, ότι το πρόβλημα της ηχορύπανσης ρίχνει, λέει, και το κόστος των ακινήτων ή των ενοικίων σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε καταστήματα εστίασης. Φυσικά, όταν υπάρχει οποιαδήποτε πηγή όχλησης ή οτιδήποτε μπορεί να είναι αρνητικό για μια περιοχή, αυτό έχει αντίκτυπο και στην αγοραία τιμή του ακινήτου, στη τιμή που θα πουληθεί, αλλά και στη μισθωτική αξία του ακινήτου. Και μια και μιλάμε για μισθωτική αξία, επειδή είπαμε προηγουμένως ότι θέσαμε και το θέμα της... Πρέπει να γνωρίζει ένας ιδιοκτήτης και τι ένας ενοικιαστής. Ναι, σωστά. Τι πρέπει να γνωρίζει. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ξέρει ότι πάντα θα πρέπει να κάνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να έχει έγγραφο μισθωτήριο. Από πλευρά σε ενοικιαστή, αυτό που πρέπει να ξέρει ο ενοικιαστής, κάτι το οποίο αγνοούν πάρα πολλοί ενοικιαστές όταν πάνε να ενοικιάσουν ένα ακίνητο και το έχω αντιμετωπίσει συχνά και σαν δικηγόρος αυτό το θέμα, είναι ότι έχει αλλάξει η νομοθεσία από το 2016, από 1η 2016, και όταν κάποιος ενοικιαστής πάει και ενοικιάσει ένα ακίνητο και το ακίνητο βγει στον πληστηριασμό, ανεξάρτητα πόση διάρκεια μισθωτήριο έχει, αυτός που αποκτά το ακίνητο, που έχει πλειοδοτήσει και παίρνει το ακίνητο, μπορεί να τον βγάλει έξω σε 3 μήνες. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν έχει μισθωτήριο για 20 χρόνια. Έτσι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνει να προστατευτεί. Πρέπει να φροντίσει να κάνει ένα έλεγχο μαζί με το μισθωτήριο, σαν να αγοράζει το ακίνητο, να δει αν το ακίνητο έχει βάρη. Είναι κάτι το οποίο το αγνοούν πάρα πολλοί ενοικιαστές και γνωρίζω περιπτώσεις που έχουν εξωστεί επιχειρηματίες επειδή παρέλειψαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Επίσης, είναι σημαντικό κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πριν δώσει προκαταβολές, πριν νοικιάσει το χώρο, να ελέγξει σχολαστικά με μηχανικό αν έχει τις προϋποθέσεις το ακίνητο το συγκεκριμένο να αδειοδοτηθεί. Γιατί πολλοί καταφεύγουν και παίρνουν μια προσωρινή άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος και μετά δεν μπορούν να πάρουν οριστική άδεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρησή τους. Έχω ερώτημα για εσάς, κύριε Ράπορου, έχει έρθει τώρα από τηλεθεατή, που λέει τι γίνεται σε περίπτωση, λέει, που υπάρχει μισθωτήριο και συμβόλαιο ενός ιδιοκτήτη με έναν ενοικιαστή και οι ενοικιαστές δημιουργούν προβλήματα στο σπίτι με καυγάδες, φασαρίες και καταστροφές. Μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο? Ναι, μπορεί να σπάσει, είναι λόγος καταγγελίας της μίσθωσης. Mm-hmm. Απλά είναι ποιον θα πιστέψει το δικαστήριο ότι γίνονται, γιατί συνήθως αυτές τις περιπτώσεις... Άρα πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική οδός. Δικαστική οδός. Από εκεί και πέρα, ο μεν ιδιοκτήτης θα λέει ότι κάνουν θόρυβο και οι ενοικιαστές θα λένε ότι δεν υπάρχει κανένας θόρυβος. Είναι πώς θα αποδείξει ο καθένας ότι γίνονται θόρυβοι, είναι θέμα δηλαδή... μεθόδευση στη διαδικασία και πώς θα αποδείξει ο καθένας τους ισχυρισμούς του. Μάλιστα. Επειδή κλείνουμε σιγά-σιγά, κύριε Κουμαντάκη, μία ανάσα πριν την καρδιά της τουριστικής περίοδου, γιατί η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει, μπορούμε να πούμε ότι η αγορά της Κρήτης
δεν είναι σε αυτήν την κατάσταση που ήταν πριν από 5 χρόνια, ότι ας πούμε τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης είναι ουσιαστικά και αυτά τα σημάδια φαίνεται ότι έχουν και μια διαχρονικότητα, δηλαδή θα μείνουν. Η πραγματικότητα είναι ότι βιώνουμε σε τουριστικό επίπεδο τις χρονιές του 18-19. Έχουν γίνει επενδύσεις σημαντικές πάνω στο τουριστικό προϊόν και αυτό δίνει μια δυναμική που με βάση τα δεδομένα δεν προκύψουν παράγοντες έτσι παράξενοι παράγοντες ή γεωπολιτικού χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε την αίσθηση ότι θα εξακολουθήσει τα επόμενα χρόνια να υφίσταται αυτή η καλή κατάσταση και πρέπει να συμβεί έτσι, γιατί εδώ στην Κρήτη ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος της διαμόρφωσης του ΑΕΠ εδώ στην Κρήτη είναι από τον τουρισμό και η διάχυση των εισοδημάτων και των κεφαλαίων αυτού διαχύονται στην κοινωνία και δημιουργούν μια καλή οικονομική κατάσταση. Τη χρειαζόμαστε σαν οικονομία και ελπίζομαι ότι με βάση τα δεδομένα θα υφίσταται και στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές για τη συμμετοχή τους με τα μηνύματα. Ελπίζω να καταφέρουμε να τα μεταφέρουμε όλα στους εκλεκτούς καλεσμένους. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, 1/4 πριν τις 10, με ένα ακόμα θέμα που σας αφορά. Μέχρι τότε να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.